Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα Δευτέρα 3 Μαΐου, καλό μήνα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, παρόλο που σας φοβίζουν προπαθώ στην Ελλάδα ότι θα πέσουν ο Δίας και ο Ποσειδώνας και θα σας κάψει όλους. Τι είναι αυτά που λένε, ρε παιδί μου? Όλα γίνονται για τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Είναι πολύ ηλεκτρισμένη η εκπομπή μας σήμερα. Παρακαλώ πάρα πολύ, καθίστε στις καρέκλες σας, στους καναπέδες σας. Μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά και θα βγάλουμε κάποια άκρη σήμερα σε πολλά και διάφορα θέματα. Καλημέρα στην Αυστραλία, χειμώνας εκεί πλέον. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες που μας βλέπουν, μας ακούνε στο ραδιόφωνο. Συγγνώμη, λαβαίνω τα μηνύματά σας, έρχονται καθυστερημένα. Έχει γίνει ένα μεγάλο confusion στο Facebook. Για εσάς που με βλέπετε στο Facebook, έχω 3, 4, 5, 6 από αυτά τα Facebook, αλλά το ένα, το κεντρικό που με βλέπατε συχνά και λεγόταν Άντζελο Αντζελάτος, δυστυχώς λόγω του ότι λέει παραβίασα, λέει, την κοινότητα με κάποια ρατσιστικά, ξέρω και εγώ, ρε παιδάκι μου, τι ήταν. Γιατί έβγαλα στο Memorial Weekend, δηλαδή τη Δευτέρα που ήταν, εδώ και μια εβδομάδα, έβγαλα πάνω από το Reagan και μίλησε με ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, που το βράζω κάθε χρόνο αυτό το πράγμα και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Αλλά σε αυτούς τους ανθρώπους δεν τους αρέσει ο Reagan, τελεία και παύλα, όπως δεν τους αρέσει και ο Τραμπ. Δεν τους αρέσει ότι λέει, σκόρπισε, λέει, το μίσος, λέει, στον πλανήτη. Εδώ και 30 χρόνια τώρα ο Reagan. Δεν είπε τίποτα το κακό ο άνθρωπος. Πατριώτης ήταν. Μίλησε για τους εχθρούς της Αμερικής, μίλησε για τα πάντα. Τέλος πάντων, θα πούμε και αυτά σε λίγο. Καλησπέρα στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Παραδέχομαι τους Κύπριους όμως, διότι αυτοί εκεί κάτω είναι δεμένοι, είναι ενωμένοι και έχουν κάνει τους Τούρκους να τρέχουν και να μην φθάνουν. Μακάρι να είχαμε και οι ελληνικές κυβερνήσεις, η πολιτική μας ήταν ήδη με τους Κύπριους στην Κύπρο, να ήταν έτσι δεμένοι. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Γεια σας φίλοι στην Γερμανία, στην Αγγλία, σήμερα έχετε τον Τραμπ εκεί. Κατεβήκανε μερικές εκεί κάτω, τώρα μας πούνε τι δηλαδή, τέλος πάντων, να κάνουν διαδήλωση εναντί του Τραμπ. Στο παλάτι λέει, βάλανε λέει για πείσμα μερικοί, να μην εκπέμπει άλλο κανάλι, αλλά να εκπέμπει μόνο το κανάλι του CNN. Και να έχουν φωτογραφίες να βρίζουν τον Τραμπ. Λες και ο Τραμπ τώρα του καίγεται καραφάκι εκεί πέρα. Λες και του καίγεται καραφάκι. Μια χαρά πάει. Γεια σας στη Σουηδία. Ο Σουηδός δεν χάθηκε, είναι στον Καναδά. Είναι τώρα στον Καναδά, μας βλέπει εκεί πέρα, ακούει τις εκπομπές. Αλλά έτσι, ταλαιπωρημένος και αυτός ο άνθρωπος, είναι να κάνει ο άνθρωπος. Παίρνει σύνταξη καλή, περνάει καλά τα γράμματά του, είναι 82 χρονών τώρα ο Σουηδός. Πέρασε τα πάντα. Λοιπόν, κάτσε ένα λεπτό γιατί έχω ένα... Είχα να σας δείξω και ένα βιντεάκι σήμερα, έχουμε πολλά να σας παρουσιάσουμε. Περίεργα πράγματα σήμερα στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε. Παράξενα πράγματα. Για μένα δεν είναι παράξενα. Διότι αυτά εγώ τα λέω μία ολόκληρη ζωή. Από μικρό παιδί, 16 χρόνων μπήκα σε αυτή την εργασία, στη δημοσιογραφία, στο news directors, production, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχω αποκτήσει μία πάρα πολύ μεγάλη πείρα και το ωραίο είναι το διαβάζω και το καθέναν από τους πολιτικούς, το πού πάνε και το πώς σκέπτονται και τι θέλουν να κάνουν στην Ελλάδα, αλλά και στην Αμερική και σε άλλα μέρη του κόσμου, του πλανήτη μας. Έχει καιρό να βγει ο καιρός Γιώργης στην εκπομπή μας. Ενώνουν τα πάντα εδώ πέρα για να είμαστε έτοιμοι για να παρουσιάσουμε και ένα βίντεο κλιπ που θα πάθει την πλάκα της ζωής σας όλοι, που θα ακούσετε για πρώτη φορά στο σταθμό μας. Παρακαλώ κάνετε share την εκπομπή μας στο YouTube. Στο YouTube θα είναι αργότερα, διότι και εκεί με έχουν βάλει ένα πέναλτι να μην εκπομπώ ζωντανά στο ένα κανάλι, λόγω του ότι λέει ο
καθεδρικός ιερός ναός Αθηνών, τη Μεγάλη Πέμπτη, στα 12 Ευαγγέλια, ένα από τα Ευαγγέλια είπε ότι οι Εβραίοι σταυρώσαν τον Χριστό. Και για αυτούς είναι ρατσιστικό το θέμα, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως είναι ρατσιστικό και μπαμ, σου λέει, μετέδωσες μια εκπομπή η οποία ήταν ρατσιστική. Εάν μιλήσεις για την οικογένειά σου, αγαπητέ φίλε, και να υποστηρίξεις το παιδί σου σε ένα public school ή στην Ελλάδα ή εδώ, εάν μιλήσεις για το κράτος που γεννήθηκες, δεν έχει σημασία ποιο κράτος είναι. Εγώ είμαι υπέρ των εθνικοτήτων. Κοιτάξτε, δεν είμαι ότι είμαι ένα στραβόξυλο και είμαι Έλληνας και δεν θέλω να ακούω καμιά άλλη εθνικότητα. Αντιθέτως, είμαι υπέρ όλων των εθνών. Παραδείγματος χάρη, οι Έλληνες για την Ελλάδα, οι Ιταλοί για την Ιταλία, οι Ισπανοί για την Ισπανία, οι Αμερικανοί για την Αμερική, οι Μεξικανοί για το Μεξικό, η Βραζιλία για τη Βραζιλία, οι Αυστραλέζοι για τους Αυστραλέζους, οι Καναδοί για τους Καναδούς, οι Γερμανοί για τους Γερμανούς. Αυτοί τα φέρνουν όλα δικά τους, αλλά εμείς σαν Έλληνες, άμα πούμε ρε παιδιά για την Ελλάδα, τι γίνεται? Σε αποκαλούν ρατσιστή, χουντικό, φασίστα και ούτω το καθεξής. Και αρχίζουν τα παρατράγουδα και το τρέξιμο. Αλλά ξέρετε, εμένα δεν μου έρχεται κρυφάκι. Δεν πάνε να πω, είναι μια ζωή τα λένε αυτά τα πράγματα. 39 χρόνια κλείνουμε αυτή την εκπομπή. Ελεύθερη γνώμη. Στις ΗΠΑ. Κουβεντιάζουμε για πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλές δεκαετίες. Έχουμε δώσει και έχουμε δώσει κουπί πράγματα κακό για να κρατήσουμε αυτό το πέρασμα. Και δόξα στον Θεό, εκθαύματος είμαστε στον αέρα. Ο Θεός είναι μεγάλος και να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν έχει σημασία πώς αισθάνεστε εσείς, αγαπητοί φίλοι. Υπάρχει μία ανωτέρα δύναμη που λέγεται Θεός και μας βλέπει όλους και ο καθένας από μας έχουμε και τον προστάτη μας. Έχουμε τον προστάτη ο οποίος προστατεύει την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, εσάς, τους παππούδες, γιαγιάδες, τους νέους. Μπορεί να περάσετε κάποια ταλαιπωρία στη ζωή σας, μέσα στη ζωή σας, καμιά αρρώστια, κανένα αυτό, οικονομικά προβλήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Πιστέψτε με όμως, δεν είμαι παπάς, ούτε προσπαθώ να σας πείσω να αλλάξετε αυτό το οποίο πιστεύετε. Ένα πράγμα όμως σας λέω, κάνε το καλό και ρίχνε το στο γυαλό. Ο Θεός είναι μεγάλος και όλα έρχονται και πληρώνονται εδώ. Θα σας τα δώσει πίσω. 10 φορές παραπάνω. Θα αισθάνεσαι εσύ ο ίδιος μία ανακούφιση στην ψυχή σου, στον εαυτό σου, ότι βοήθησες στο γείτονά σου, τον πλησίο σου, κάποιον ο οποίος είχε ανάγκη. Κάθε μέρα έχω πράγματα και ιστορίες να ακούω. Τηλέφωνα πάρα πολλά λαβαίνω, αγαπητοί φίλοι. Όχι μόνο από τη Φλόριδα. Νέα Υόρκη, Σικάγο, Μοντρεάλ, Καναδά, Αυστραλία, Βραζιλία, από την Κίνα κάτω, από τη Βενεζουέλα. Έχουμε και εκεί τα ακροατές. Γεια σας στη Βενεζουέλα, να πάνε όλα καλά εκεί κάτω. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι υποφέρουν. Και ένα πράγμα τους λέω. Παιδιά, κουράγιο. Ρόδα είναι και γυρίζει. Η μπόρα είναι, έρχεται και φεύγει. Μετά από μια καταστρεπτική μπόρα, οπωσδήποτε, έρχεται μια καλή μέρα. Έτσι πάει και η ζωή του ανθρώπου. Στα νέα σήμερα θα ακούσουμε, στα δικά μας τα νέα από την ΕΡΤ, ότι στην Ελλάδα θα πέσουν τον Ιούνιο, Ιούλιο λέει, τυφώνες, πράγματα κακό, πλημμύρες, αλλαγές καιρού, θα έχετε χαλάζι λέει και θα πέφτουν το χαλάζι, θα είναι σαν το μπουκάλι αυτό. Τόσο χοντρό το χαλάζι. Ναι, τόσο χοντρό. Δηλαδή, άμα πας έξω θα σε... και παίζεις το κεφάλι σου το χαλάζι, θα σου πάει το κεφάλι. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τα δημιουργούν κάποια μέσα μαζικής ενημερώσεως με επικεφαλής τον Τζορτζ Σόρος, όπου αυτά τα μέσα μαζικής ενημερώσεως είναι προγραμματισμένα σαν τα computers. Έβλεπα και μια ταινία στο Star χθες το βράδυ. Δεν την είχα ξαναδεί αυτή την ταινία.
πώς πιάνουν τους ανθρώπους και γκρεμίσανε τη Νέα Υόρκη ολόκληρη. Τα διαλύσανε όλα και μετά πιάνουν τους ανθρώπους και το κάνανε ρομποτάκια στο μυαλό. Εκεί πάμε. Οι παγκοσμιοποιητές ένα πράγμα έχουν στο μυαλό τους. Το πώς θα βάλουν το χέρι τους βαθιά στην τραπεζά σας, στην τσέπη σας, να μην έχετε λεφτά. Θέλουν να σας πάρουν το χρυσό, εάν έχετε λίρες. Αν έχετε δολάρια θα σας πάρουν τα δολάρια σας. Αν έχετε σπίτι θα σας πάρουν το σπίτι σας. Να μην έχετε σπίτι, να μην είναι τίποτα το δικό σας. Τα παιδιά σας είναι στον δρόμο. Χωρισμένες οικογένειες. Προωθούν ομοφιλοφιλία. Μην το πω έτσι, γιατί πρέπει να αλλάξω τις λέξεις τώρα. Για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, θα τους πούμε τα grapefruits τα λεγόμενα. Πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά grapefruits και να κυκλοφορούν στους δρόμους ανάμεταξύ μας και μέσα στα παιδικά σχολεία, στα νηπιαγωγεία, στα γυμνάσια, για να προωθούμε τη νέα γενιά ώστε να γίνουν και τα παιδάκια αυτά grapefruits. Δηλαδή τα αγοράκια να μην είναι αγοράκια, να είναι κοριτσάκια. Το καταλάβετε αυτό? Στην Αμερική όμως υπάρχει νόμος. Τα Liberal News δεν παρουσιάζουν τα σκάνδαλα τα οποία γίνονται εδώ στο Μαϊάμι, στην Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη και πόσες δασκάλες και δάσκαλοι χάνουν τη δουλειά τους και πάνε φυλακή για 20 χρόνια. Εδώ υπάρχει ο νόμος της προστασίας του παιδιού. Ουέν και αλίμονο και τους πιάσουν. Σήμερα διαβάσεις τα νέα σχετικά για έναν παπά ορθόδοξο, ο οποίος είναι του παλαιού ημερολογίου. Δεν θα πω όνομα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβηκε. 11 ώρα το πρωί τον πήρε η αστυνομία, τον τσουβαλιάσαν και τον πήγανε φυλακή για σεξουαλική παρενόχληση. Ο παπάς είναι 71 χρονών. Προσπαθώ να πάρω περισσότερα, να μάθω περισσότερα τι ακριβώς έγινε, γιατί μου φαίνεται παράξενο λιγάκι για έναν 71 χρονών ιερέα και ήταν και άρρωστος και αυτά, δεν ήταν στα καλά, ας πούμε, και να τον κλείσουν μέσα στα καλά καθούμενα. Κάτι δεν πάει καλά κάπου. Θα το ερευνήσουμε και αυτό σιγά σιγά. Ήταν φρέσκια είδηση αυτή. Νομίζω το Σαββατοκύριακο σας θα πέρασε καλά, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα θα έχουμε στη γραμμή τον Γιώργο Γιατουρίδη. Το καλωσορίζουμε. Γεια σου Γιώργο. Να σε πάω στην οθόνη. Γεια σου Γιώργο, με ακούς? Με ακούς? Έλα με ακούς? Έλα με ακούς? Δεν σε ακούω, γιατί δεν σε ακούω? Για μίλα Γιώργο. Δεν σε ακούω. Κάτι έχεις πάει με το κοπίτρο σου, με τη φωνή, για δες, παρακαλώ. Γιατί δεν ακούγεται ο Γιώργος? Α, εκεί, για, τι έκανες, κάτι έκανες εκεί και ήρθε η φωνή σου. Για ναι, το άλλαξα το μικρόφωνο. Α, ωραία, εντάξει, τώρα ακούγεσαι μια χαρά. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, καλησπέρα πάλι Άγγελε, καλησπέρα στην ομογένεια. Καλησπέρα, να έχεις καλό μήνα. Ιούλιος πλέον, Ιούνιος πλέον, μπήκαμε, είμαστε στις 3 Ιουνίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Όπως άρχισα και την εκπομπή σήμερα, ήταν και ένα φλέγον θέμα, οι λεγόμενοι παγκοσμιοποιητές, οι One World Order κτλ. Έχουν μανία πώς θα κάνουν και θα σακατέψουν μερικά κρατήδια. Και αυτό τώρα μου λέει το σημερινό, ξέρετε τι μου θυμίζει. Μήπως αυτές οι φωτιές στην Ελλάδα ήταν βαλτές από αυτούς να κάψουν τη μισή Ελλάδα? Κάτι δεν πάει καλά. Στα καλά καθούμενα τώρα, χρήνανε τώρα, θα έχουμε λέει τυφώνες. Εδώ στη Φλόριδα είμαι τόσα χρόνια. Είναι Θεού εντολή ο πλανήτης αυτός να έχει τους τυφώνες της. Ουέν και αλίμονο και αν δεν είχαμε τυφώνες στη Φλόριδα. Εάν δεν είχαμε κυρίες και κύριοι τυφώνες που σας μπουμπουνιάζουν τα μυαλά, τα λεγόμενα corrupted television stations, εντάξει, για να σας πάρουν λεφτά και να σας λένε βλακίες, πρέπει να υπάρχουν οι τυφώνες. Φανταστείτε λοιπόν, εάν η Φλόριδα δεν είχε τυφώνες και το Τέξας, η Αμερική σήμερα θα ήταν ένα κράτος χωρίς δέντρα, χωρίς πρασινάδα, χωρίς φρούτα, χωρίς αμπέλια, χωρίς τίποτα. Και ούτε λίμνες. Δεν θα υπήρχαν και χιόνια. Αν δεν είχαμε τους τυφώνες. Οι τυφώνες
είναι κάτι το οποίο γίνεται εδώ και 10.000 χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο το φτιάχνει ο άνθρωπος ή είναι punishment από το Θεό. Απλούστατα εμείς δεν υπακούμε τους νόμους του Θεού να προστατέψουμε τους εαυτούς μας από αυτούς τους τυφώνες. Όταν χτίζεται στην Ελλάδα σε ριάκια και σε κατηφόρες σπίτια με χώμα και ρίξει μια μεγάλη βροχή και γίνει ποτάμι ο δρόμος, πάει το σπίτι σας και το αυτοκίνητό σας. Κάπου πρέπει να πάει το νερό, όπως γίνεται στη Φλόριδα, γιατί εδώ δεν έχουμε τέτοια προβλήματα ή σε άλλες πόλεις της Αμερικής. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης που έβγαλε και το Weather Channel στην Αμερική και το κρύβουνε, είπε Γιώργος σε μια εκπομπή του, και αυτό το παρουσίασε μόνο το Fox TV και όχι τα υπόλοιπα τα κανάλια, ότι μην πιστεύετε αυτούς οι οποίοι δημιουργούν καταστάσεις για τον καιρό και για τους τυφώνες στη Φλόριδα και το ένα και το άλλο. Είναι όλα ψέματα. Τα δημιουργούν μόνο και μόνο να φοβίζουν εσάς για να μπορέσουν να εισπράξουν χρήματα. Δηλαδή κουβεντιάζουμε δισεκατομμύρια δολάρια φορολογίες, ότι θα προστατέψουν τον πλανήτη, θα πρασινίσει ο πλανήτης. Κάτι βλακίες και τουμπανίες. Ακόμα και στην άκρη κάνει το green κόμμα, το πράσινο κόμμα λέει, για να προστατέψουν τον πλανήτη. Ποιοι είναι μέσα σε αυτό το κόμμα, μέσα σε αυτή τη μαφιόζικη οργάνωση του καιρού? Ομοφιλόφιλοι, ελέσβιες, εγκληματίες, κλέφτες, απατεώνες, όλοι είναι μαζί. Και έχουν μπει μέσα στις κυβερνήσεις σας, κυρίες και κύριοι. Τι να πεις. Είχαμε και το δεύτερο γύρο των εκλογών στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πρασίνησε, όχι πρασίνησε, έγινε μπλε, εκτός από την Κρήτη. Όλοι ψηφίσανε για... Δηλαδή, καλά, δεν παίζει και μεγάλο ρόλο αυτό. Με τις μεγάλες εκλογές που θα γίνουν τον Ιούλιο, αν θα γίνουν εκλογές, για τον Τσίπρα κτλ. Βεβαίως βγήκε ο Μητσοτάκης, ο γιος δήμαρχος, ο πατέρας πρωθυπουργός, ή ο ανιψιός ή ο θείος πρωθυπουργός. Η Ντόρα θα είναι σε κάποια μεγάλη θέση υπουργός εξωτερικών, που τα έχει κάνει θάλασσα η Ντόρα, η Μπακογιάννη. Ο Θεός θα φυλάξει, γιατί μου θυμίζει η Χίλερη Κλίντον, η Ντόρα η Μπακογιάννη. Ας είναι δεξιά. Δεν έχει να κάνει τίποτα αυτό, είναι τα άτομα τα οποία και όχι το κόμμα. Είδες που λέει και ο άλλος, πες μου ποιοι είναι οι φίλοι σου, να σου πω και ποιος είσαι. Θα δούμε πώς θα πάει η υπόθεση. Το πρόβλημα είναι, Γιώργο, το εξής, ότι η Χρυσή Αυγή έπεσε κάτω κατά πολύ, ο Τσίπρας πήρε την κατηφόρα και δεν φτάνει και δεν έχει φρένο να σταματήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε πάνω κατά 11 μονάδες, 12 μονάδες, πολύ πολύ πάνω, συγχαρητήρια σε Νέα Δημοκρατία. Αλλά ένα πράγμα αναρωτιόμαστε πάντα και λέμε, πού πάμε? Βγαίνει ο Κυριάκος, θυμάστε εδώ και ένα μήνα είχα πει για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Ναι. Τι είχα πει, θυμάστε τι είχα πει? Ότι αυτός, παίρνει πολύ ρευστό χρήμα, εκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία. Είχε κάνει μια εκπομπή την περασμένη εβδομάδα με τον Τράγκα και του ρίχνει ο Τράγκα σε ένα βίντεο κλιπ που κάποιος άλλος το έστειλε στον Τράγκα από κινητό τηλέφωνο και του λέει, κύριε Βελόπουλε, του λέει, τι δουλειά έχεις εσύ στο Άγιο Όρος τότε που είχε έρθει ο Πούτιν να είσαι δίπλα στον Πούτιν? Γιατί πήγες εκεί? Τι ρόλο παίζεις? Εμείς, επειδή ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι πολύ χρήμα έχει πέσει στον Βελόπουλο από τη Ρωσία, διότι η Ρωσία διεκδικεί το Αιγαίο, και οπωσδήποτε, κυρίες και κύριοι, άμα διεκδικεί το Αιγαίο η Ρωσία, τι θα κάνει? Θα πληρώσει κάποια άτομα στον Βελόπουλο, ο οποίος είναι κατάσκοπος. Εγώ τον αποκαλώ δημόσια ότι ο Βελόπουλος είναι κατάσκοπος των Ρώσων. Μέχρι που έφτασε στο σημείο να πουλάει αυτόγραφα του Ιησού Χριστού, ότι αυτός θα υπόγραψε, αυτός θα έγραψε, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουν όλοι οι Έλληνες για να βγάζει και από εκεί λεφτά. Πούλαγε αλυφές του Αγίου Όρους, λάδια του Αγίου Όρους, όλα θαυματουργά,
Αν είσαι καραφλός θα βάλεις και θα τα βάλεις και θα βγάλεις πολλά μαλλιά. Αν έχεις πόνους αθλητικά θα γίνεις καλά. Αυτές οι εκπομπές ήταν τηλεπαρουσιαστής ο Βελόπουλος, ήταν τίποτα άλλο σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τηλεπαρουσιαστής. Και με το μπλα 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 παραμυθιάζει τους πάντες και πουλάγε τα προϊόντα του. Λέει αυτός ότι έχω 400 εταιρείες και δουλεύουν 400 άτομα για μένα, ναι, και όλοι είναι και πιστεύει στο ελεύθερο εμπόριο. Υπάρχει πολλά τα οποία λέει και τα οποία είναι σωστά, δεν λέω. Προχτές πλακώθηκε με τη Χρυσή Αυγή, γιατί αυτός παρακαλούσε τη Χρυσή Αυγή εδώ και 4 χρόνια να μπει στο κόμμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τον παίρνανε οι Χρυσαυγίτες. Όλα βγήκαν στη φόρα για τον Βελόπουλο. Μόνο ο Βελόπουλος. Και τι δεν έχουν βγει στη φόρα δηλαδή. Έχουμε ακούσει τόσο πολλά πράγματα, έχουμε τρελαθεί όλοι μας. Δηλαδή, τα σκάνδαλα και τις κομπίνες. Και όλοι θέλουν να παίρνουν 250.000 δολάρια το χρόνο μεροκάματα από την Ευρώπη. Που αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα. Αλλά με τις κεντρικές εκλογές στην Ελλάδα τι θα γίνει. Τέλος πάντων. Γιώργο, ο Τραμπ είναι στην Αγγλία σήμερα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Και δεν ξέρω πού να αρχίσω και πού να τελειώσουμε. Ας αρχίσουμε με την Αγγλία, Άγγελε. Να αρχίσουμε με την Αγγλία ή να αρχίσουμε με την... έχω ένα κομμάτι ούτε 3 λεπτά είναι, να δω πόσα λεπτά είναι. 2,5 λεπτά. Είναι 2,5 λεπτά ένα βίντεο κλιπ που θα ήθελα να το δουν όλοι οι ακροατές μας. Είναι και στην ελληνική γλώσσα με μεγάλα γράμματα για να βλέπουν και στην Ελλάδα. Είναι η US Congressman. Congressman είναι αυτή η κυρία... Μαλόνι. Μαλόνι. Είναι πολύ φιλέλληνο όμως. Η αλήθεια να λέγεται ότι αυτή η γυναίκα είναι πάρα πολύ φιλέλληνη. Είναι με το Δημοκρατικό Κόμμα, προσέξτε. Εμείς πάμε στα πρόσωπα και όχι στο κόμμα. Όπως και ο Τσαρμπάνης είναι με το Δημοκρατικό Κόμμα. Όπως και άλλοι είναι κάτω στη Νέα Υόρκη και είναι εδώ στη Φλόριδα που είναι με το Δημοκρατικό Κόμμα. Όπως και ο άλλος που τον υποστήριξε, Γιώργο, τον, που είναι στο Σένετ. Ο Μενέντες από το Νιου Τζέρσι. Πώς τον είπες? Μενέντες. Ο Μενέντες. Ο Ρόμπερτ Μενέντες, μεγάλος φιλέλληνας. Yes, είναι και ο άλλος ο Λεωνίδας ο... Ραπτάκης. Ο Ραπτάκης. Πολύ φιλέλληνη. Είναι Αμερικάνος, πολύ φιλέλληνη. Για τα εθνικά μας θέματα. Λοιπόν, είστε καθισμένοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προπαντός στην Ελλάδα. Θα ήθελα να καθίσετε κάτω. Δεν θέλω να πάθετε τίποτα, καμία καρδιακή συγκοπή. Αυτό που θα σας παρουσιάσω. Πραγματικά, δεν θέλω. Δεν θέλω να στενοχωρηθείτε, διότι στο κάτω της εγγραφής, εδώ εμείς το έχουμε πει 1.000.000 φορές, και εγώ προσωπικά και ο Γιώργος Γιαλτουρίδης, ότι το θέμα της Μακεδονίας, Βόρεια Μακεδονία ή Μακεδονία Straight ή οτιδήποτε έχει Σκοπιανή να πάρουν το όνομα, δεν ήταν δάχτυλος της CIA, ούτε του ΝΑΤΟ, ούτε της Αμερικής, ούτε της Ρωσίας, ούτε της Αγγλίας, ούτε κανενός. Το θέμα αυτό που βγαίνουν στη φόρα σιγά σιγά, που τα λέμε χρόνια, ήταν δάκτυλος από Έλληνες προδότες πολιτικούς. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Έλληνες προδότες πολιτικοί, πληρωμένοι κάτω από το τραπέζι από τον Τζορτζ Σόρος, χρήμα, πηγαίνετε εκπομπή 2014, Τάκη, είναι είδες στην εκπομπή στην Ελλάδα. Δείτε ακριβώς το τι έλεγα και ποιος ο Άρτεμις, όχι ο Άρτεμις, ο Τζορτζ Σόρος πλήρωνε για να βγουν πρωθυπουργοί στην Ελλάδα. Και ποιοι είναι φίλοι. Δεν μπορώ να διευκρινίσω, Γιώργο, θα ήθελα να με βοηθήσεις εδώ πέρα. Αυτό που θα ακούσουμε, αυτά που λέει η US Congressman από τη Νέα Υόρκη του Δημοκρατικού Κόμματος, για ποια εποχή ήτανε. Τώρα γίνανε αυτά με τον Τσίπρα, ήτανε με τον Μητσοτάκη, ήτανε με τον Καραμαλή, ήτανε με τον Παπανδρέου, ήτανε με τον Γιώργο Καραμαλή. Πότε ακριβώς γίνανε αυτά τα πράγματα. Θα το μάθουμε και αυτό. Αλλά στην προηγουμένη περίπτωση, Γιώργο, σε παρακαλώ, άκουσε την Congresswoman. Αυτό το βίντεο κλιπ, κυρίες και κύριοι, γιατί θέλω να δίνω και μερικά credits και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον φίλο μας που πολλές φορές διαφωνώ μαζί του. Συμφωνώ με τον Βικέντιο. Με τον Βικέντιο είναι ο καλύτερος.
Δεν ξέρω τι έγινε τώρα στο σταθμό εκεί πέρα στη Νέα Υόρκη και τον έβγαλαν έξω στο Βικέντιο. Μίλησα με τον ιδιοκτήτη και μου λέει, επήρε ένα μήνα λέει λόγω φόρτιου εργασίας. Είχε κουραστεί λέει και του δώσαμε ένα μήνα λέει off του Βικέντιο. Έτσι μου είπε, αλλά ο Βικέντιος είναι ένας καλός πατριώτης και τον υπερευχαριστώ εγώ προσωπικά για τον αγώνα που έκανε όλα αυτά τα χρόνια στη Νέα Υόρκη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τους Νεοορκέζους και για την Αμερική. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις παπάδες σαν το Βικέντιο που να ανοίγουν το στόμα τους και να λένε την πραγματικότητα και την αλήθεια και να είναι πραγματικοί Έλληνες πατριώτες. Ας ελπίσω ο σταθμός να τον πάρει πάλι πίσω τον Βικέντιο. Αυτό το κομμάτι το έχουμε κάνει κόπη, το κατεβάσαμε από τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Τον υπερευχαριστώ που είχε στο στούντιό του την Congressman και είπε αυτά τα οποία είπε που εγώ δεν τα ήξερα. Πρώτη φορά τα έμαθα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει και οι υπόλοιποι ομογενείς και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο να μάθουν ακριβώς το τι γίνεται με το θέμα των Σλαβομακεδόνων, των Σλάβων, των Σκοπιανών και ποιος έδωσε το όνομα Μακεδονία, η Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια. Ακούστε το, με προσοχή όμως. Εάν δεν καταλαβαίνετε αγγλικά, είναι και στα ελληνικά γραμμένο. Translate. Να το δω εδώ, να το βάλουμε full screen. Δώστε την προσοχή σας κυρίες και κύριοι. Να βάλω και φωνή παραπάνω, είμαστε σίγουροι ότι θα παιχτεί. Σκόπια, they should never have changed the name. They didn't realize how important this is to Greeks. But this was a negotiation with the Greek government. The Greek government changed the name. So as an American politician, it's hard for me to have an influence with the Greek government. And the Greek government and the embassy at one point came to see me and asked me to stop talking about it, like that Macedonia was Greek. Yes. Yeah. And every country has to solve their own problems. Every country has to solve. And in democracies, we recognize the power of the people to make decisions in elections and to elect the people that they want to speak for them. So I don't have any standing really to make changes in Greece. I can recommend to other people that are elected and to my friends, but I do think that it's inappropriate. I would, if I were a Greek politician, I would absolutely, I'd go to court over them putting out maps that show Macedonia as part of, you know, Macedonia. When I'm saying Macedonia, I mean Greek Macedonia. Yes. Where they put out these maps that show that that's part of Fyrom. So, I mean, that is totally unacceptable and has got to be stopped. I know at one point they took some of the symbols of Greece. They took, some money, and they took other things and claimed it was of firearms, which was not accurate. It was totally not accurate. I mean, facts are facts. Everybody can, have their own opinions, but you can't make up your own facts. Mm-hmm. And the facts is that Macedonia is Greek, period. Historically, it was always Greek. And so that should be corrected. It is Greek. Historically, that is the area that was Greek. And the name was always a Greek name. So it was really the Bush administration that went out and made these agreements, but the Greek people are definitely not with them on it. And I had legislation in on this for many years to really have the proper title of Macedonia is Greek and belongs to Macedonia. But then it was really the Bush administration that negotiated a change with the Greek government. And I think it's a terrible thing that what they did. Πολύ, πολύ άσχημο αυτό που κάνανε, όπως άκουσα με Γιώργο, ήταν και στα
τίτλους επάνω. Ένα, το σταματήσω αυτό. Πολύ καθαρά, και ακούστηκε πολύ καθαρά η φωνή της, της Congressman, του Δημοκρατικού Κόμματος, και είπε ότι εμείς δεν θέλαμε το όνομα Μακεδονία. Αυτό το κρατήδιο να πάρει αυτό το όνομα. Και κανένα είναι το όνομα. Τίποτα, ούτε Βόρεια, ούτε Νότια, ούτε τίποτα. Ούτε Κεντρική Μακεδονία, τίποτα. Είχαν όνομα, λέει, Σκόπια και Μπαρδάσκα, whatever. Γιατί το βάλανε το όνομα Μακεδονία? Οι Έλληνες πολιτικοί, η ελληνική κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία προώθησε το πρόγραμμα αυτό, το όνομα αυτό, όπως και από την ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. Την καλέσαν τη γυναίκα και την περιορίσανε και λέει να μην πηγαίνεις δεξιά και αριστερά, Γιώργο, να λες ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Και η γυναίκα, λόγω του ότι είναι σπουδασμένη και είναι καθηγήτρια, γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γνωρίζει πολύ καλά τη μυθολογία μας. Όπως και όλοι οι πολιτικοί της Αμερικής και σε όλα τα κράτη γνωρίζουν, ακόμα και στα πανεπιστήμια εδώ και στα δημοτικά σχολεία και στα high school, διδάσκουν την ελληνική μυθολογία. Όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Όλοι γνωρίζουν ποιος ήταν ο Οδυσσέας. Όλοι γνωρίζουν ποιος ήταν ο Ηρακλής. Ποιοι ήταν οι 12 θεοί. Ποιος ήταν ο Πλάτωνας, ο Σοκράτης και όλοι οι αρχαίοι Έλληνες, αυτοί που δώσαν τον πολιτισμό και τα φώτα στον πλανήτη. Δεν υπάρχει κανένα άτομο που να μην γνωρίζει. Οι προδότες για εσκάτη προδοσία εναντίον της Ελλάδος, εναντίον του ελληνικού κράτους, είναι οι ίδιοι οι πολιτικοί σας στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε τώρα, Γιώργο, χειροπιαστά έγγραφα και φωνές από την κυρία U.S. Congressman από τη Νέα Υόρκη, που αυτό το πει την περασμένη εβδομάδα στον πρόεδρο Μακεδονικής, Δημήτρη Φιλιππίδη. Μπράβο, ρε Δημήτρη, σε παραδέχομαι σε αυτό το σημείο. Εσύ, Γιώργο, γελάς, πρέπει, κοίταξε, εγώ δεν λέω, σε πολλά θέματα διαφωνώ μαζί του, αλλά σε αυτό ήταν μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Άγγελε, εγώ είμαι πιο αυστηρός από σένα, τελείωνε και θα αρχίσω. Ναι, εντάξει, εγώ δεν έχω τι άλλο, απλά να ακούσω τα δικά σου τώρα, σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ ωραία. Όσον αφορά την κυρία Μαλώνη, μιλάμε μεγάλη φιλελληνίδα. Άγγελε, εγώ και εσύ γνωριζόμαστε 30 χρόνια και. Σχεδόν 30 χρόνια. Κάναμε εκπομπές στο ραδιόφωνο μαζί, αν θυμάσαι, Άγγελε. Για τα 92-93. Για τα γάλματα και για τα γλυπτά της Ελλάδος. Θυμάσαι. Τι ναι, πόλεμο δίνει. Αλλά ήταν και κάτι άλλο. Και το μακεδονικό. Σημαντικό από όλα. Το θέμα των Σκοπίων. Και μάλιστα είχα αρχίσει εκπομπή εδώ στη Βοστόνη στο 1600 το AM. Και είχαμε ζωντανή σύνδεση με τον Άγγελο στη Φλόριδα, δηλαδή ο σταθμό, πριν το ίντερνετ αυτό, όλα αυτά τηλεφωνικώς. Όλα και 27 από μένα, από σένα, από όλους τους ανθρώπους. Χιλιάδες δολάρια. Στην ίδια γραμμή, ταυτοχρόνως εκπομπή, Βοστόνη, Φλόριδα Άγγελπλάτη, Αυστραλία, στη Φιλαδέλφια Βλασόπουλος, Αυστραλία, Καναδά, Βούρνη Αυστραλίας, Ηράκλειο Κρήτης, και Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης. Ναι. Αρχίσαμε με το Ράδιο Όλυμπος και μετά πήγαμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης. Όλοι αυτοί ζωντανά, εκτός από την Αυστραλία, που μπαίνανε η ώρα 5. Ήταν 4 με 6 κάθε Κυριακή, η Αυστραλία έμπαινε η ώρα 5, γιατί ήταν πρωί-πρωί, Δευτέρα πρωί εκεί. Και η Αυστραλία έμπαινε στη γραμμή η ώρα 5. Έτσι 6 σταθμοί ανά τον κόσμο μαζί στην ίδια γραμμή. Εκπέμπουν μαζί, ραδιοφωνική εκπομπή. Κάτι δηλαδή πρωτότυπα πράγματα κάναμε τότε με τον Άγγελο. Σωστά. Αλλά υπήρχε ένα σκοπός τότε, Άγγελε, που άρχισε αυτό. Ήτανε το ψήφισμα 122. House Concurrent Resolution 122. Όπου το κατέθεσε η κυρία Μαλώνη. Και εγώ, από εδώ, ανέλαβα, χωρίς καμία συνεργασία με καμία οργάνωση. Δεν γνώριζα κανέναν από αυτούς. Είτε λέγεται Παμακεδονική, είτε λέγεται Ομοσπονδία και τα λοιπά. Εγώ μόνος μου, μαζί με τη γυναίκα μου, δεν είχαμε ίντερνετ τότε, είχαμε το βιβλίο του Κογκρέσου, το οποίο έγραφε δηλαδή όλους τους βουλευτές και γερουσιαστές, και βάσει το zip code σου μπορούσε το βιβλίο αυτό να σου δείξει ποιος είναι ο βουλευτής σου και βεβαίως βάσει πολιτείας ποιες είναι οι δύο γερουσιαστές σου.
και ετοίμασα έτοιμες επιστολές με ένα 800 αριθμό τους δίναμε, Άγγελε, δωρεάν κλήση, ένα 800, τα πληρώναμε όλα εμείς, και έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνο, άφηνε το όνομα, τη διεύθυνσή του και τους έστελνα γραμματοσημασμένους φακέλους με τις επιστολές, το θυμάμαι, να υπογράψουν και να στείλουν. Ναι. Να υποστηρίξουν οι βουλευτές τους στο ψήφισμα 122 της Μαλώνη. 92-93, 94. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό το ψήφισμα συγκέντρωσε περίπου 80-90 υπογραφές στο Κογκρέσο, το οποίο ήταν κάτι δηλαδή, ας πούμε, πολύ σημαντικό για τέτοιου είδους ψηφίσματα, αλλά αυτή ήταν η Μαλώνη. Μιλάμε από τότε. Λοιπόν, τώρα πάμε στο σήμερα. Άκουσα ακριβώς τι είπε η Κάρολη Μαλώνη. Λοιπόν, εγώ θα είμαι λίγο πιο αυστηρός από σένα, Άγγελε. Θα σε πω γιατί. Εντάξει. Πρώτον, το θέμα των Πρεσπών, Άγγελε, το παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή. Η δουλειά μας είναι. Γνωρίζω πολύ καλά, Άγγελε, τη θέση του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, Πάιατ, και του Αμερικανού πρέσβη στα Σκόπια, Μπέιλι. Στο θέμα αυτό. Ιδίως μετά το δημοψήφισμα στα Σκόπια, πως και οι δύο Αμερικανοί πρέσβεις ήθελαν να το πλασάρουν ως έγκυρο. Το δημοψήφισμα τους ήταν άκυρο. Και εκεί είδαμε κάποια ανώτατη δύναμη, βεβαίως όχι θεϊκή, ανώτατη δύναμη να σπρώχνει το προσύμφωνο της λίμνης. Ναι, κάποια αμερικανική δύναμη. Βεβαίως εξετάσαμε, Άγγελε, στον αέρα, αν θυμάσαι, την πρώτη μέρα που βγήκε, που δημοσιεύθηκε το προσύμφωνο των Πρεσπών, και όπου είδαμε ότι εδώ μπορεί να υπάρχει και γερμανικός, μάλλον υπάρχει γερμανικός δάχτυλος, γιατί διαβάσαμε θέματα της συνθήκης της θαλάσσης από το Μοντίγκο Μπέι, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και τέτοια. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είπαμε, θέλουν να δημιουργήσουν έναν άξονα αξιός να πάει πάνω μέχρι το Δούναβι. Για ποιο? Για το γερμανικό εμπόριο. Οι Γερμανοί. Λοιπόν, έτσι εδώ υπάρχει και γερμανικός δάκτυλος. Πάμε τώρα που είπε η Μαλώνη για τον Μπους. Ναι. Αμέσως μετά τη δεύτερη εκλογή Μπους, ο Μπους ο νεότερος αναγνώρισε τα Σκόπια, σαν Μακεδονία, ως Republic of Tale. Ναι. Λοιπόν, ούτε θέλω να το λέω. Λοιπόν, έτσι ρίχνει μπαλάκι η Μαλώνη σε Ρεπουμπλικάνο. Κάτι ετοιμάζουν. Πάμε τώρα που είπε για ελληνική κυβέρνηση. Ναι, ελληνική κυβέρνηση το προώθησε, αλλά από πίσω είχε αμερικανικές πλάτες αυτή η ελληνική κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία παίρνει εντολές από τη Ουάσινγκτον. Πες μου κάτι, Γιώργο. Τι καλύτερο για εμάς τους ακροδεξιούς να βλέπουμε μια αριστερή κομμουνιστική κυβέρνηση να παίρνει εντολές από τη Ουάσινγκτον? Για πες μου, Γιώργο, σε παρακαλώ. Πες μου, σε παρακαλώ, Γιώργο. Τι το καλύτερο? Αυτή είπε ότι πήρε διαταγές σε επίσκεψή της, επισκεφθήκαν στο γραφείο της η ελληνική πρεσβεία και η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι σοβαρό. Και έλεγε, πολύ σοβαρό αυτό. Μην διαδίδετε, αλλά λέει, είναι δικιά μας δουλειά, Άγγελε. Να ερευνήσουμε. Είναι δικιά μας δουλειά, Άγγελε, να επικοινωνήσουμε με την πρεσβεία στη Ουάσιγκτον και να ρωτήσουμε. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή καταγγελία εδώ. Είναι σοβαρή η καταγγελία, και αυτό θα γίνει και από μένα. Πολιτικό. Θα γίνει και από μένα. Ναι. Yes, θα γίνει και από μένα αυτό, και από σένα και από όλους. Αλλά ένα πράγμα, Γιώργο, θα ήθελα να σου πω το εξής. Ένα πράγμα το οποίο με ενδιαφέρει είναι το εξής, ότι είπε αυτό που είπε η US Congresswoman, εντάξει, για την ελληνική κυβέρνηση. Και έτσι τώρα γίνομαι σαν τον Κολόμπο. Τον θυμάσαι τον Κολόμπο? Ναι, ναι, ο Πίτερ Φοκ, με ένα μάτι έτσι. Αυτές οι εκπομπές, για να πω, δύο εκπομπές παρακολουθούσα στην τηλεόραση, τον Κότζακ και τον Κολόμπο. Ο Κολόμπος ήταν κάποιες εκπομπές που έπρεπε να είσαι, το μυαλό σου να τρέχει πολύ για να μπει στο πνεύμα του Κολόμπου, του detective, του αστυνομικού Κολόμπου. Και έχω γίνει και εγώ τώρα με πολλά ερωτηματικά σαν τον Κολόμπο για αυτά που είπε η US Congresswoman. Και ρωτάω, είπα, Μακεδονική Αμερικής έκανε, Γιώργο, ένα συλλαλητήριο
Εδώ και 6 μήνες πίσω, πόσους μήνες ήταν πίσω? Ναι, Άγγελε, και το είχαμε συζητήσει. Έξω από τα Ηνωμένα Έθνη. Και σε αυτό το συλλαγητήριο ήταν προσκεκλημένη και η κυρία Πολώνη. Δηλαδή αυτή η US Congress Woman που μίλησε. Και ρωτάω, γιατί δεν αναφέρθηκε αυτά που είπε προχτές στον πρόεδρο του Ισπανομακεδονικής Φιλιππίδη, προχτές, δεν τα λέγε εκεί στη συγκέντρωση που είχαν εκεί πέρα περίπου 5-6.000 άτομα? Πώς και δεν αναφέρθηκε τότε, μπορεί να μου πεις, Γιώργο? Άγγελε, το περίεργο, της Μαλώνη, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ, για το συγκεκριμένο συλλαλητήριο έξω από τα Ηνωμένα Έθνη, τότε ήταν το εξής. Και θα το βρούμε να το δείξουμε. Είχε καταθέσει η Μαλώνη τότε νομοσχέδιο στο Κογκρέσο. Το Κογκρέσο να υποστηρίξει, μιλάμε πρόσφατα, εδώ και 6 μήνες, να υποστηρίξει τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Σκοπίων. Το οποίο το βρήκαμε πολύ περίεργο αυτό. Θα το βρω, θα σας το δείξω. Και το αναφέραμε στην εκπομπή αυτή. Αφού ξέρουμε πολύ κατά, είπαμε, η ελληνική κυβέρνηση του Τσίπρα τι προτείνει. Για ποιον λόγο να υποστηρίξει το Κογκρέσο αυτή τη θέση? Συγγνώμη, όσο και να εκτιμώ την κυρία Μαλώνη, και πάλι έχω συνεργασία από το 92-93 με το γραφείο της, δεν μας τα είπε καλά στην συγκεκριμένη εκπομπή. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό, Άγγελε, το υποψιάζουμε. Ο πρώτος λόγος... Δηλαδή πρέπει να το ερευνήσουμε, να δούμε. Κοίταξε, εγώ έδωσα credit, είπα έτσι τα πάντα και είπα εντάξει πολύ. Εγώ αυτό που είδα, ας πούμε, λέω μπράβο της, είπε κάτι το οποίο τώρα... Να δούμε ακριβώς. Αυτό αντιθέτει. Αλλά ο πολιτικός λόγος είναι και εδώ, Άγγελε, και εκεί. Πρέπει να θυμηθούμε κάτι. Εντάξει, γιατί εδώ εμείς είμαστε με την Εθνική Ελλάδος. Πρέπει να θυμηθούμε κάτι, Άγγελε. Όσο και τα έσπρωξε ο Τσίπρας και ο Κοτζιάς το προσύμφωνο της Λίμνης, ο Μητσοτάκης τσιμουδιά. Ο Βενιζέλος και η Φόφη τσιμουδιά. Εντάξει, έτσι για να λέμε στα ίσια τώρα. Ποιοι υποστήριξαν το προσύμφωνο της Λίμνης? Και θα το εξηγήσουμε στην πορεία το προσύμφωνο αυτό, γιατί προσύμφωνο είναι, δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι καμία συμφωνία, είναι συνθήκη. Δεν ολοκληρώθηκε ακόμη. Είναι ένα purchase sell agreement, όπως είχαμε πει προηγούμενη εκπομπή, να αγοράσεις ένα ακίνητο. Δεν έγινε η πράξη ακόμη. Υπάρχουν κάποιοι όροι οι οποίοι πρέπει να τηρηθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η πράξη. Και οι όροι εδώ είναι 29 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να το εγκρίνουν. Ούτε τα μισά ακόμα το έχουν εγκρίνει. Λοιπόν, δεν έχουμε φτάκια. Αλλά πάντως, εγώ βλέπω τη συγκεκριμένη συνέντευξη λίγο πονηρή. Λίγο πονηρή. Πονηρή από πλευράς Ελλάδος, υποστηρίζει Μητσοτάκη, γιατί κατηγορεί την ίν κυβέρνηση. Για μένα και Τσίπρας και Μητσοτάκης στο θέμα της Λίμνης είναι στο ίδιο καλάθι αυτοί οι δύο. Και από την άλλη πλευρά υποστηρίζει τους δημοκρατικούς, βλέπε Biden, στις επόμενες αμερικανικές εκλογές, γιατί ρίχνει την ευθύνη στον Μπους η αναγνώριση του κρατηδίου αυτού με το τότε δίθεν συναπαντικό του όνομα. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως, Γιώργο, γι' αυτό συγγνώμη σε διακόπτω. Βλέπω αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως. Πώς έγινε αυτή να τα πει τώρα, εδώ και 3-4 μέρες πίσω, στον πρόεδρο, τώρα, και δεν τα είπε, δεν τα έλεγε εδώ και 6 μήνες που έγινε το συλλαγητήριο από την Μακεδονική στην Ουάσιγκτον, έξω από τα Ηνωμένα Έθνη? Γιατί δεν άνοιξε το στόμα να τα πει εκεί πέρα και να πει, ξέρετε κάτι, ο δικός σας πρωθυπουργός ή οι δικοί σας πρωθυπουργοί ή οι κυβερνήσεις ή όπως θα είπε και η ίδια και η πρεσβεία η ελληνική στην Ουάσιγκτον με πιέζουν να μην λέω ότι η Μακεδονία είναι ελληνική? Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Δηλαδή κάποιος δεν πάει κάπου, δηλαδή κάτι συμβαίνει εδώ. Δηλαδή, είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να το αγγίξουμε και να κάνουμε το investigation το λεγόμενο. Δηλαδή, ποιος λέει την αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Τι να πω, Γιώργο, ξέρω κι εγώ. Εγώ έπεισα από τα σύννεφα το κλίπ αυτό που μου το στείλε κάποιος από τη Νέα Υόρκη. Όχι, απλώς εγώ βλέπω το timing αυτής της συνέντευξης
και το βλέπω κάπως ύποπτο. Και πίσω από αυτό βεβαίως είναι ο Φιλιππίδης. Εντάξει, εγώ βλέπω μια συνεργασία. Πάλι θα φάει τις καρπαζιές ο Φιλιππίδης δηλαδή. Ο πρόεδρος της Μακεδονικής. Όχι, εγώ βλέπω συνεργασία. Συνεργασία κάποιον στη Νέα Υόρκη για να υποστηρίξουν το Μητσοτάκη. Και βεβαίως πρώτος είναι ο Εθνικός Κήρυκας. Για να υποστηρίξουν το Μητσοτάκη. Τώρα, τι επιρροή έχουν αυτοί από εδώ πέρα, από την Αμερική, για εκλογές στην Ελλάδα, είναι στη φαντασία τους. Σιγά που θα πάνε από εδώ αρκετοί ομογενείς, ας πούμε, να ψηφίσουν. Θα πάνε κάποιοι. Αλλά δεν θα κάνουν καμία διαφορά, αυτό πάνω από εγώ. Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο ελληνικός λαός που μένει στην Ελλάδα. Όχι αυτοί που είναι εδώ. Έτσι, κάνουν ό,τι μπορούν αυτοί από εδώ πέρα να υποστηρίξουν Μητσοτάκη. Αλλά πάλι για μένα, και Μητσοτάκης και Τσίπρας και Φόφη και Βενιζέλος είναι όλοι στο ίδιο καλάθι. Στο θέμα για τη λίμνη. Στο ίδιο καλάθι. Έτσι απλώς το βλέπω λίγο ύποπτο αυτό εδώ. Όσον αφορά για τα τέτοια, για το νομοσχέδιο που ανάφερα της Μαλώνη, θα το βρω στη διάρκεια της εκπομπής, θα σας το δείξω. Και πάλι είναι να υποστηρίξει η Αμερική την απόφαση της Ελλάδος για αυτό το θέμα. Και η απόφαση της Ελλάδος ποια είναι, της νυν κυβέρνησης, προς σύμφωνο της λίμνης. Άρα η Αμερική να υποστηρίξει εκείνο. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Θα το βρω και θα το δείξω. Κάτι δεν το πάει καλά. Να φέρει όταν κάνε το συλλαλητήριο έξω από τα Ηνωμένα Έθνη εκείνη την Κυριακή. Με το οποίο δεν συμφωνώ εγώ. Συλλαλητήριο Κυριακή ημέρα έξω από τα Ηνωμένα Έθνη στα ελληνικά. Well, θα ήθελα να σου πω Γιώργο το εξής. Ότι στη Νέα Υόρκη, και είναι πολύ άτυχοι οι Έλληνες που δεν υπάρχει και ο ραδιοφωνικός σταθμός μας και τηλεόραση στη Νέα Υόρκη για να ακούγονται όλες οι αλήθειες, αλλά πολύ σύντομα θα είμαστε εκεί, πιστέψτε με. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω το εξής, ότι μιλάμε πάρα πολλούς τηλεθεατές μας και ακροατές μας στη Νέα Υόρκη. Έχουμε χιλιάδες άτομα που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Και όλοι τους με παρακαλάνε και μου λένε, Άγγελε, πότε θα κατέβεις στη Νέα Υόρκη να κάνεις αυτό που έχεις συμφώνει εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Δεν υπάρχει μέσο ενημερώσεως, δεν υπάρχει τηλεόραση. Υπήρχε ένας καστανάς και αυτό είναι περιορισμένος, κυκλωμάτος σε μια περιοχή μικρή, λέει, και δεν πάει πουθενά αλλού. Υπάρχουν δηλαδή πολλά προβλήματα στη Νέα Υόρκη και παίζονται πάρα πολλά συμφέροντα κάτω από το τραπέζι με την Αρχιεπισκοπή, με τους Liberals, διότι οι αρχηγοί σας μέσα σε οργανώσεις, ομοσπονδίες, σωματεία, από όλες τις οργανώσεις, ακόμα και μέσα στις εκκλησίες, είναι όλοι τους Liberals. Και είναι όλοι δεμένοι μαζί για να πάρουν τον ψήφο του νεοορκέζου Έλληνα, ώστε να μην ψηφίσουν κάτι άλλο, να ψηφίσουν για Liberals. Παραδείγματος χάρη, βλαστημάνε την ώρα και τη στιγμή που ψηφίσανε το Γιάννερο για βουλευτή εκεί πέρα στη Νέα Υόρκη και πολλούς άλλους, οι οποίοι βγάλανε συμπεράσματα και λέγανε το εξής, να αυξήσουμε τις φορολογίες στη Νέα Υόρκη και να πληρώνουμε στο state στη Νέα Υόρκη με ένα σπιτάκι εκεί πέρα που έχεις μικρό 20 και 30 χιλιάδες το χρόνο στο state. Επίσης πολλές φορολογίες, να βάλουν νόμους ότι η γυναίκα μπορεί, το κορίτσι, να ρίχνει το παιδί της ακόμα και σε ηλικία 9 μηνών πρωτού γεννηθεί, ακόμα και όταν γεννηθεί, άμα δεν το θέλει το παιδί, στο μετάνιωσες να πέφτει μαχαίρι και να το σκοτώνει το παιδί σου. Έχω βάλει στο Facebook πάρα πολλά βίντεο κλιπς από διάφορα ζώα, κυρίες και κύριοι, τέτοια μητρική αγάπη από όλα τα ζώα δεν περιγράφεται. Και λέω, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άτομα στη Νέα Υόρκη και Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι να λένε να σκοτώσουμε το μωρό σου και να ψηφίζουν ανοιχτά να σκοτώσουμε το μωρό σου και το ψηφίζουν. Πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα να υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί οι οποίοι σας δουλεύουν, σας πουλάνε Χριστούς, σας πουλάνε δηλαδή ομοφιλόφιλους, προωθούν ανομαλίες, να κατέβει η ελληνική σημαία από τον Παρθενώνα, από την Ακρόπολη,
να μην έχουν ελληνικές σημαίες στα σχολεία και στα δικαστήριά τους μέσα και στις πολιτείες τους. Να μην ακούνε την ιστορία, να μην ξαναπούνε για τον Παύλο Μελά, να μην ξαναπούνε για τη Μακεδονία την ελληνική. Σε λίγο θα μου πούνε ότι ο Οδυσσέας δεν ήταν Έλληνας ή κεφαλονίτης ή Τακίσιος. Ήταν κάτι άλλο, είχε έρθει από το space. Κουβεντίες για τρελά πράγματα. Και πώς είναι δυνατόν να γίνονται εκλογές τώρα στην Ευρώπη, στις ευρωβουλευτικές εκλογές, τι γίνανε εκεί πέρα, και βγάλανε τώρα κόμμα, λέει, στην Θράκη. Το πιστεύεις αυτό? Αυτό είναι δυσάρεστο. Και οι υπομάκηδες στη Θράκη φωνάζουν ότι εμείς δεν είμαστε με τους Τούρκους. Δεν ψηφίσαμε εμείς αυτούς. Οι υπομάκηδες εκεί που είναι και μουσουλμάνοι, Γιώργο, είναι εναντίον της Τουρκίας. Κάνουν παράπονα. Στα Ηνωμένα Έθνη παράπονα. Δεν τους ακούει κανένας. Θέλω να δώσω όλα τη Θράκη. Τα Δωδεκάνησα τα δώσουν στην Τουρκία. Δώσαν τη μισή Κύπρο και εδώ και την υπόλοιπη. Κουβεντιάζουμε τρελά πράγματα. Το καταλάβεις, Γιώργο? Λοιπόν, ναι, Άγγελε, θα βάλω τώρα share screen. Πες μου όταν βλέπεις την οθόνη. Τι βλέπω από την οθόνη? Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι 22 Τρίτου του 18. Εντάξει. Να το βάλω full screen. Α, μπράβο. Και θέλω να σας διαβάσω εδώ πέρα τι γράφει. Κάνε το zoom λιγάκι. Λίγο ακόμα. Yes. Πολύ ωραία. Η Κάρολιν Μαλόνι, συμπρόεδρος και συνιδρυτής του Χελένη Κόκος, εισήγαγε σήμερα ένα ψήφισμα ζητώντας ένα δίκαιο και αμοιβαία συμφωνημένο όνομα για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία των Σκοπίων. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, according to US Foreign Policy Priorities. Τώρα λέει η Κάρολιν Μαλόνι, μιλάμε πριν ένα χρόνο. Από καιρό έχω υποστηρίξει ένα μόνιμο όνομα για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία που σέβεται τη σημασία της Μακεδονίας στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Οι πρόσφατες διαδηλώσεις στην Ελλάδα απεικονίζουν μια επίμονη πίεση να τεθεί αυτό το ζήτημα σε ψήφισμα, το οποίο έχει καθυστερήσει. Είμαι ενθουσιασμένη ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων προχωρούν και ελπίζω ότι θα επιτευχθεί δίκαιη διευθέτηση. Η έβρεση ενός ιστορικά ακριβούς αμοιβαία συμφωνημένου ονόματος για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία είναι προς συμφέρον όλων για όλους στην περιοχή. Καλό το Κογκρέσο να εγκρίνει το ψήφισμά μου καλώντας τις δύο χώρες να φτάσουν σε ένα δίκαιο και αμοιβαία συμφωνημένο όνομα για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Κατάλαβα. Άραγε. Αμοιβαίο συμφωνημένο όνομα, δηλαδή Τσίπρα προχώρα, Τσίπρα προχώρα. Τώρα ήταν από αυτή την ίδια την Congress Woman που ακούσαμε προηγουμένως να λέει τα αντίθετα. Και ότι η ελληνική κυβέρνηση την πίεζε και η ελληνική πρεσβεία την πίεζε. Την αγαπάω, την εκτιμώ. Εδώ έχει δώσει μάχες για την Ελλάδα, αλλά εδώ πιστεύω παρασύρθηκε για να παίξει ένα πολιτικό παιχνίδι. Πολιτικό παιχνίδι. Δηλαδή αυτό και είναι ψέμα που και είπε... Και στις εκλογές και στις αμερικάνικες. Δηλαδή είναι ψέμα αυτό το οποίο είπε προηγουμένως και την ακούσαμε. Ήταν ψέμα το η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον πήγε στο γραφείο της και της είπε μην ξαναπείς ποτέ ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και μην διαδίδεις δεξιά και αριστερά στο Κογκρέσο ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε, Άγγελε. Αυτό είναι τραγικό, ξέρεις. Αυτό, Άγγελε, είπα, πρέπει να το ψάξουμε. Μάλιστα. Με βλέπεις τώρα, Άγγελε? Σε βλέπω, ναι. Εντάξει, βγήκα από το... Ένα πράγμα το οποίο θα κάνουμε... Το θυμάμαι εγώ αυτό από την εκδήλωση που έγινε έξω από τα Ηνωμένα Έθνη. Το είχα στο νου μου, έτσι, όταν έπαιξε στο βίντεο και πάλι, εγώ δεν το έστειλα αυτό το βίντεο στον Άγγελο. Ο Άγγελος μου είπε για αυτό το βίντεο και πρώτη φορά το είδα εγώ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το φίλο μας από τη Νέα Υόρκη που είναι τακτικός ακροατισμός καθημερινός και μου το έστειλε και μου λέει Άγγελε, σε παρακαλώ, κατέβασε αυτό 3 λεπτά βιντεάκι που σου στέλνω. Δεν ξέρω τι άλλα είπε,
αλλά λέει, μίλησε λέει με τον πρόεδρο της Παμακεδονικής. Τα είπε στον πρόεδρο της Παμακεδονικής. Εγώ εκεί ποντάω και τώρα λέω μπράβο, εντάξει, εφόσον τα είπε, εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το παρουσιάσω αυτό το βίντεο. Και αυτό ήταν 2-3 μήνες πριν τη λίμνη. Ναι. Μάρτιο του 18. Η λίμνη υπεγράφει Ιούνιο του 18. Άρα και κάποιος φάσκει και αντιφάσκει. Κάτι παγιδευόταν τότε, κάποιος το ζήμωνε τότε. Εντάξει, κάποιος το ζήμωνε τότε. Αυτό είναι 3 μήνες πριν τη συμφωνία της λίμνης. Μαρτίου 22 είναι αυτό. Η λίμνη, το προσύμφωνο έσκασε μύτη 12 Ιουνίου. Για να σκάσει μύτη 12 Ιουνίου το προσύμφωνο της λίμνης, σημαίνει ότι κάποιος το ζήμωνε 2-3 μήνες νωρίτερα. Έλα τώρα. Θα βάλουμε. Λοιπόν, ένα πράγμα θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να το αγγίξω ακόμα αυτό, αλλά με την ευκαιρία αυτή, διότι είπα προηγουμένως. Θα το δώσω από την πρεσβεία. Έκανε κανείς τηλεφώνημα στη Μαλώνη να την πει να μην χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία είναι ελληνική ή Ελλάδα? Παράξενο μου φαίνεται. Πρέπει να το ψάξουμε. Εγώ μια φορά, λόγω του ότι έχω πάρα πολλές καλές σχέσεις με την πρεσβεία, όχι τώρα, μα από τη μέρα που ήρθα στην Αμερική. Και ρεπορτάζ έχουμε και με email αυτά και τηλέφωνα με το Press and Information. Οι άνθρωποι εκεί μέσα στις πρεσβείες είναι Ελληνάρες όλοι τους και στα προξενία. Δεν τους βλέπω να είναι οι άνθρωποι να λένε και να πιέζουν τους βουλευτές μας και μετά. Εάν γίνονταν κάτι τέτοιο πράγμα, Γιώργο, γιατί να πάει μόνο στη Μαλώνη και να μην πάει στο Μπληράκι? Άντε δε. Προτές είμαστε με τον Μπληράκι μαζί. Χθες, την Παρασκευή ήμουν μαζί, 12 το μεσημέρι, στο Safety Harbor Spa και τώρα δεν έφαγα, αλλά είπε να φεύγω. Άγγελε, υπήρχε πολιτικό κίνητρο για τη συνέντευξη. Φιλιππίδη, δεν είμαστε γίδια. Ωχ. Φιλιππίδη, δεν είμαστε γίδια. Κάτι δεν πάει... Την Κορτέζα πάλι... Αυτό θα ήθελα να σου πω. Και άμα βγάλεις την Κορτέζα πάλι θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, κι άλλο βίντεο μου στείλανε. Σε καπιταλιστική χώρα είμαστε. Είναι η Κορτέζα η οποία... Δεν θέλουμε σοσιαλιστές εδώ εμείς. Η Κορτέζα η οποία, όπως με πληροφορήσαν κάποιοι φίλοι Νεορκέζοι, υψηλού επίπεδου, δεν θα αναφέρω τα ονόματά τους, εντάξει. Και μου λέει, Άγγελε, ανάλαβε το. Ανάλαβε το και βγάλε το συμπέρασμά σου. Λέει, τι να αναλάβω. Σου στέλνω δηλαδή κάποιο ένα βιντεάκι να δεις. Και έκανα ένα investigation. Τώρα να το πω, σαν να μην το πω, για το Retirement Homes, γεροκομείο στη Νέα Υόρκη που γίνεται εγγένεια. Μπράβο τους, καλά έκανα και το φτιάξανε. Αλλά ποιοι διαχειρίζονται αυτό το γεροκομείο και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν τα εγγένεια και κόψαν την κορδέλα? Η Κορτέζα. Ποιος την κάλεσε την Κορτέζα? Φεμινίστριες. Δεν σας λέω ότι αυτοί οι φεμινίστριες όλες αυτές είναι όλες να τις πάρει ο διάβολος? Δηλαδή είναι αντίο των αντρών. Οι φεμινίστριες είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και καλέσαν την Κορτέζα να κόψει την Κορτέζα να κόψει την κορδέλα στα εγγένεια αυτού του Ή η κορδέλα να κόψει την Κορτέζα ή η Κορτέζα την κορδέλα. Ξέρω εγώ μπερδεμένα πράγματα. Και τώρα, μου φαίνεται πολύ παράξενο πώς δεν υπήρχαν άλλοι δηλαδή. Η Κορτέζα πήγε. Αυτή που είχε το χειρότερο όνομα στην Αμερική. Αυτή που είχε γίνει πολύ φημισμένη σε όλο τον πλανήτη λόγω της αταξίας της και η οποία απειλεί τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μας κόψουν και την εκπομπή. Ναι, κουβεντιάζει για τρελά πράγματα. Δεν την βλέπω εγώ να είναι για πολύ αυτή εκεί πέρα. Διότι... Άγγελε, εγώ έχω ανοιχτό μυαλό. Άγγελε, εμένα με ξέρεις, εγώ έχω ανοιχτό μυαλό. Λοιπόν, Φιλιππίδη, σπρώξε την Κορτέζα και τον Σάντερς όσο θέλεις. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί θέλουμε να διχάσετε το Δημοκρατικό Κόμμα στο μέγιστο. Μάλιστα. Θέλουμε το Δημοκρατικό Κόμμα να είναι 50-50. 50 για τον Biden και 50 για τον Σάντερς με την Κορτέζα. Για να έχει περίπατο ο πρόεδρός μας το 20. Αυτό θέλουμε. Σπρώξε Κορτέζα, Φιλιππίδη. Λοιπόν. Αυτό θέλουμε. Να περάσω στα άλλα τα θέματα τώρα και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, θα επανέλθουμε μετά από τον investigation που θα κάνουμε να μάθουμε αν πραγματικά η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση και η πρεσβεία είπε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούσα σήμερα να επικοινωνήσω
Αλλά αύριο πρωί με τη δροσούλα θα επικοινωνήσω με την ελληνική πρεσβεία. Με το τύπο και πληροφορία μου θα απαντήσουν ακριβώς. Εάν αληθεύει. Αν δεν αληθεύει αυτό και το έβαλε αυτό, αυτά τα λόγια τα έβαλε στο στόμα της Μαλώνιο Φιλιππίδης, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τότε θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα και αυτός και η κυρία Κοβρουσγόμεν. Να λέει τόσα τραγικά ψέματα δηλαδή. Είναι μεγάλη φιλελληνίδα. Αλλά αυτά τα κόμμα δεν μας αρέσουν. Γιατί υπήρχε χτύπημα εκεί και στον Μπους. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, αλλά πρέπει λίγο, πού το πάτε τώρα, πού το πάτε. Δηλαδή η δημοκρατική είναι εντάξει, και οι ρουπλικάνοι δεν είναι, χτυπάμε τώρα τον Τραμπ έτσι, εκεί το πάτε. Όχι, λάθος. Μεγάλο λάθος. Αλλά να δούμε. Λοιπόν, έτσι, πάμε... Ψάξ' το Άγγελε. Θα το ψάξουμε. Πάμε τώρα στο άλλο το θέμα μας με την Αγγλία. Πάμε Αγγλία, ένα πράγμα να ξέρουμε για την Αγγλία, Άγγελε. Ο Τραμπ πήγε για 2-3 διαφορετικούς λόγους εκεί. Αλλά ένας κύριος λόγος είναι, Άγγελε, για το θέμα του κυρίου Παπαδόπουλου. I know that. Όπως βλέπετε, γίνονται τώρα μεγάλες έρευνες από πλευρά Τραμπ σχετικά για το θέμα Ρωσίας. Ναι, από πλευρά Τραμπ για το θέμα Ρωσίας. Γιατί το θέμα Ρωσίας ήταν ένα κατασκεύασμα της πλευράς Κλίντον για να βγούνε ο Κόμι, ο Μιούλερ και όλα τα άλλα τα παρατράγουδα. Μίλα Γιώργο, μίλα, σε ακούω. Μίλα, είσαι σε full screen. Μίλα, μίλα. Αλλά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάποιοι από το FBI προσπαθούσαν να παγιδεύσουν τον ομογενή Τζόρζ Παπαδόπουλο, τότε 29 χρονών, ειδικό στα θέματα ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, εμπειρογνώμων μιλάμε τώρα, από τους πρώτους στον κόσμο δηλαδή σε τέτοια θέματα, πήγαν να τον παγιδεύσουν για να μάθουν, καμία σχέση με Ρωσία, για να μάθουν τι ακριβώς συζητάει με τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ισραήλ. Γιατί αυτοί οι οποίοι ήταν Εγγλέζοι και Αυστραλέζοι οι περισσότεροι που τον κάνανε ερωτήσεις, δηλαδή δίθεν από εδώ δίθεν από εκεί, όλα αυτά γίνανε στο Λονδίνο, όλες αυτές οι επαφές, ψάρευαν τον Τζόρζ Παπαδόπουλο για να τους πει τι κάνει. Και μετά αυτοί οι ίδιοι βάλανε, αυτοί οι ίδιοι του FBI οι πράκτορες βάλανε στο μυαλό του Τζόρζ Παπαδόπουλου ότι ο Πούτιν και η παρέα του έχουν email της Κλίντον. Αυτοί οι ίδιοι το βάλαν στο μυαλό του Παπαδόπουλου. Και μετά ήθελαν να δούνε, γιατί ο Παπαδόπουλος τότε ήταν στην ομάδα Τραμπ σύμβουλός του, ήθελαν να δούνε, προεκλογικά μιλάμε, ήθελαν να δούνε εάν ο Παπαδόπουλος θα το αναφέρει στην ομάδα Τραμπ και να παγιδευτεί έτσι η ομάδα Τραμπ. Δεν έγινε τίποτα από αυτά, όλα ήτανε ψευδές κατηγορίες από το FBI και τα λοιπά. Και μάλιστα για όσους από εσάς θα πείτε, τότε γιατί πήγε φυλακή ο Παπαδόπουλος? Ο Παπαδόπουλος πήγε 9 μέρες φυλακή, συμφώνησε να πάει, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Γιατί στην ανάκριση από το FBI έδωσε λάθος ημερομηνίες. Και το FBI πώς ήξερε ότι οι ημερομηνίες που έδωσε ο Παπαδόπουλος ήταν λάθος? Διότι το FBI οι ημερομηνίες συναντήσουν του Παπαδόπουλου. Με ποιους? Με πράκτορες του FBI. Και πώς ήξερε το FBI ότι οι ημερομηνίες που έδωσε ο Παπαδόπουλος είναι τόσο χαζό? Και το FBI το ίδιο έστειλε εκείνους τους πράκτορες. Είναι τόσο χαζό. Οι ανακριτές της ημερομηνίας. Είναι τόσο χαζό αυτό το πράγμα, Γιώργο. Διότι άμα μου πεις εμένα τώρα στον αέρα, είδες προηγουμένως που είπα ότι έγινε εδώ και 6 μήνες, 5 μήνες, 7 μήνες η διαδήλωση της Παμακεδονικής έξω από τα Ηνωμένα Έθνη. Εάν με ρωτήσεις ποια ώρα ήταν και ποια ημερομηνία, δεν το θυμάμαι. Δεν έχω δώσει σημασία. Χειμώνας ήταν, τι ήταν, θυμάσαι, Άγγελε? Πρέπει να ψάξω εγώ τι ήταν. Πρέπει να πάω πίσω εδώ.
Λοιπόν, άμα κάποιος σε ρωτήσει ότι είσαι ψεύτης, δηλαδή ο άνθρωπος είπε, που θυμάμαι εγώ, δεν είναι σημασία με ποιον πήγε στην αστρολογία και τον έβαλε φυλακή για 13 μέρες, 12 μέρες. Είναι πολύ τρελό αυτό. Αλλά υπάρχει κάποιος τρόπος και σε λίγο θα έχουμε αποτελέσματα. Α, με την ευκαιρία αυτή αύριο, εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, θα έχω τον Τόχο Τόρι. Ετοιμαστείτε γιατί έχουμε και άλλες μπόμπες από εκεί να πέσουν. Πού είναι αυτή? Εντάξει, δουλεύει. Πήγε η κόρη του στο στρατό. Έχει μια όμορφη κόρη 19 χρόνια και η οποία πήγε στο στρατό τώρα. Στο πεζικό. 19 χρόνια πήγε στο στρατό? Ναι, yeah, η κόρη της. Την έστειλε και αυτή πήγε στο στρατό. Να πήγαινε πανεπιστήμιο πρώτα, ρε παιδιά. Ναι, yeah, πήγε στο στρατό γιατί έχουν μεγαλύτερες σπουδές εκεί και είναι και η τόσο τόρη στο στρατό, μην ξεχνάς. Εντάξει. Και αυτή η ζημά και η μάρα και η κόρη και είχε τη μικρή την κόρη 16 χρόνια, 17 πόσο είναι η άλλη μικρή. Ναι. Ωραία κοριτσάκια, τα χαίρετε. Το τόρη μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Θα την έχουμε αύριο εδώ στο κανάλι. Λοιπόν, να πάμε και στα τηλέφωνα τώρα να ακούσουμε. Εγώ θέλω λίγο, Άγγελε, να κουμπίσουμε, yes. Επειδή κάποιοι στη Βοστόνη, Άγγελε, στο θέμα Μυρτό ακόμα ξύνονται, εντάξει, εάν επιτρέπετε, Άγγελε, να θέλω να δω κάτι, θέλω να σας δείξω κάτι, share screen πάλι. Λοιπόν, εδώ, Άγγελε, έχουμε, βλέπεις, Άγγελε, οθόνη? No. Έκανα share screen, το βλέπεις τώρα? Ναι. Ναι, τώρα το μάλλον full screen. Λοιπόν, είναι 24/5, πριν περίπου 10 μέρες, ενθουσιασμός στη Βοστόνη για εκλογή του Ελπιδοφόρου. Λοιπόν, είναι η Ομοσπονδία, η άχρηστη εδώ στην Ομοσπονδία. Εδώ είναι ο Καυκάς, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, έκανε ομιλία. Αλλά προς τα κάτω αναφέρεται στο θέμα Μυρτό. Τώρα ξύνεται, τα θέλει ο κόλος του, δεν ξέρω. Αλλά πάλι με ψέματα. Βέβαια υπήρξαν και μερικοί που αντιμετώπισαν την Ομοσπονδία σαν ξένο σώμα, ενώ ή εμένα. Θέλω να σας πω ότι κάναμε ό,τι έπρεπε και δεν καταχραστήκαμε ούτε ένα δολάριο. Αυτό μας έλειπε, να τα φάτε κιόλας. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν τα φερέφρονα. Όχι, θα συνεχίσουν. Μας πήγαν στο δικαστήριο, μας κατηγόρησαν. Γιατί σας πήγαν στο δικαστήριο, ρε? Γιατί δεν δίνατε τα λεφτά, θέλατε να τα κρατήσετε. Τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν να μας διασύρουν στα μέσα ενημέρωσης εδώ και στην Ελλάδα. Εσένα εννοούν, Άγγελε. Σαν οργάνωση και σαν άτομα. Η Ομοσπονδία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει και τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί, 102.000, διατέθηκε για τον σκόπο που είχαν συγκεντρωθεί. Σοβαρά? Σοβαρά? Δύο δικαστικές αποφάσεις χρειάστηκαν για να δώσετε τα χρήματα και με το ζόρι τα δώσατε. Και τι είχατε στο μυαλό σας, εθνικός κήρυκας, Άγγελε? Για Σάββατο Κυριακή Μαρτίου 15-16 του 2014, τραστ με τα χρήματα για τη Μυρτό, συνέχεια σελίδα 7, σύντομος θα είμαι. Απόφαση τη δημιουργία τραστ, ούτε τραστ κάνανε, λογαριασμό τραστ εννοούνε, ούτε αυτό κάνανε. Βγάλανε απόφαση Μάρτιο του 2014. Να πληρωθούν τα έξοδα της αγοράς μηχανημάτων επικοινωνίας τύπου Τόπι. Ούτε το αγοράσανε. Με δικαστική απόφαση το αγοράσανε. Να καλυφθούν τα έξοδα της εγχείρησης που έγινε στο νοσοκομείο Παίδων. Το πλήρωσαν. Χωρίς άδεια να το πληρώσουνε. Να πληρωθούν νοσήλια τα οποία δεν ασφαλίζουν ή δεν πληρώνονται. Τέτοια νοσήλια δεν υπάρχουν, το κοριτσάκι δεν επιστρέφει στην Αμερική. Και τέταρτο, το κερασάκι. Σε περίπτωση θανάτου της Μυρτός, τα χρήματα να δοθούν εξημίσεως στο Ταμείο Καρδιοπαθών Ελληνόπουλων και στον Νίκο Φιλοξενίας. Να τα, αυτές είναι οι αποφάσεις τους. Και εδώ πέρα προχθές ο Καυκάς άλλα έλεγε στην Ολομέλεια των 15 ατόμων της Ομοσπονδίας. Κάναμε ό,τι έπρεπε και δεν καταχρηστήκαμε το δολάριο. Περίμενα να πεθάνει το κοριτσάκι να πάρουν τα λεφτά. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν τα φερέφρονα. Όχι, τα φερέφρονα, κύριε Καυκά, εσείς τα κάνετε, όχι εμείς. Εμείς, όπως λέμε, την αλήθεια, και επειδή ακόμα τσούζει, ήταν άγριο το σεξ από ό,τι θυμάσαι, επειδή ναι. Ακόμα τσούζει, ακόμα δεν αντιληφθήκατε τι έγινε από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, κρίμα. Τέτοια διαβάζω, Άγγελε, και τσατίζομαι. Μάλιστα. Για πες μου, πρωτοπάμε στα τηλέφωνα, πες μου σε παρακαλώ, Γιώργο, σχετικά με τον Τραμπ για την ανακοίνωση που έκανε την περασμένη εβδομάδα,
ότι θα βάλει φορολογίες στους Μεξικανούς εάν σταματήσουν τους λαθροεισβολείς. Τι γνωρίζεις Κοίτα, αυτό. Ανεβαίνουν τα τελωνεία στο Μεξικό εάν το Μεξικό δεν πράττει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή να σταματήσει λαθρομετανάστες να ανεβαίνουν από τη Λατινική Αμερική, από τα κράτη Γουατεμάλα, Οντούρας και τα λοιπά, γιατί πρέπει να περάσουν από το Μεξικό αυτοί να φτάσουν στις Αμερικανικές πολιτείες, και πρέπει το Μεξικό επιτέλους να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να σταματήσει, μην τους επιτρέπετε στη χώρα σας. Δηλαδή περαστική είναι, λέει, το Μεξικό, στο κάτω-κάτω στην Αμερική θα πάτε, θα μείνουν εδώ πέρα. Όχι, θα τους σταματήσετε, θα τους στείλετε πίσω, αλλιώς έχουμε κυρώσεις. Αλλιώς έχουμε κυρώσεις. Και ένα ακόμα να πω τώρα που ανάφερε για τον Τραμπ, άγγελε, γιατί γίνεται μεγάλη παραπληροφόρηση στην Ελλάδα σχετικά με την Τουρκία, με το θέμα της Τουρκίας και τα S-400. Λοιπόν, είχαν βγει ειδήσεις ότι ο Ερντογάν είχε προτείνει στον Τραμπ μια σύσταση τεχνικής επιτροπής μελέτης. Το οποίο σημαίνει τι? Ότι υπήρχε δήθεν τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, και ο Ερντογάν πρότεινε μια επιτροπή μελέτης Τούρκων και Αμερικανών να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μπορέσει να αγοράσει η Τουρκία και S-400 από τη Ρωσία και F-35 από την Αμερική. Δεν γίνεται αυτό. Τώρα, εάν λέχθηκε τέτοιο πράγμα σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων, να είστε σίγουροι ότι ο Τραμπ το απέρριψε. Και ένα πράγμα θέλω να ξεκαθαρίσω. Ο Σουλτάνος σίγουρα το μυαλό του πάει εκεί, γιατί του Σουλτάνου τα μυαλά πάντα σκέφτονται ανατολίτικα μπαζάρια. Αλλά ο Σουλτάνος νομίζει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας από αυτούς. Ανατολίτης. Δεν είναι. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Και όπως πάντα, εδώ στην Αμερική έχω μία έκφραση. Με πηδάς μια φορά, φταίς εσύ. Με πηδάς δυο φορές, φταίω εγώ. Ο Τραμπ επέτρεψε τον Τούρκο να τον ξεγελάσει μια φορά με τον Πάστορα Μπράνσον. Ο Πάστορας Μπράνσον ήταν στη φυλακή στην Τουρκία. Έγινε συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Σουλτάνου να βγει μια Τουρκάλα από φυλακή από το Ισραήλ και να πάει πίσω στην Τουρκία. Ο Νετανιάχου δέχθηκε το αίτημα Τραμπ, απελευθέρωσε την Τουρκάλα, ο Εβραίος, την έστειλε πίσω στην Τουρκία και εντάξει, πού είναι ο Μπράνσον. Αλλά ο Μπράνσον, αντί να βγει από τη φυλακή και να έρθει σπίτι, ο Μπράνσον βγήκε από τη φυλακή και πήγε στο σπίτι του στη Σμύρνη, περιορισμός κατοίκων. Αυτό εξαγρίωσε πάρα πολύ τον πρόεδρο Τραμπ. Άρα η ακόμα είναι φυλακή. Αυτό που έγινε, τα οικονομική ατάκα που έκανε ο Τραμπ στην Τουρκία τότε. Έτσι, να είστε σίγουροι, ο Τραμπ δεν θα επιτρέψει τον Σουλτάνο να τον κορδεύσει δύο φορές. Μια φορά, that's it. Δεν υπάρχει άλλη. Τελείωσε. Γιατί εγώ. Δεύτερη φορά που τον κοροδεύσεις, τι λέει ο Αμερικανός, δεύτερη φορά με επιδείξεις, φταίω εγώ, λέει ο Αμερικανός. Σ' άφησα και το έκανες. Έτσι πρέπει να καταλάβει ο Σουλτάνος ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεύτερη ευκαιρία δεν θα τον δώσει. Τελείωσαν τα αντολίτικα παζάρια. Ναι. Λοιπόν, αν πάρεις τα S-400, κυρώσεις. Ο Αμερικανός άγγελε, στο θέμα Τουρκίας, ένα πράγμα θέλω να ξεκαθαρίσω. Για τον Τραμπ. Τραμπ. Ο διπλωμάτης του Τραμπ στην Τουρκία δεν είναι αυτός που νομίζομαι. Ο Τραμπ κάνει διπλωματία στην Τουρκία μέσω τα αεροπλανοφόρα. Αυτό οι διπλωμάτες είναι. Του Τραμπ στην Τουρκία είναι τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Αυτοί είναι οι διπλωμάτες του Τραμπ στην Τουρκία. Το ξεθαρίζουμε τώρα. Σωστά. Γιατί θα έχουμε εξελίξεις. Mm-hmm. Λοιπόν, να περάσω σε ένα άλλο θέμα, Γιώργο, με τις εκλογές που μου γράφουν οι ακροατές. Τι γίνεται με την Ελλάδα? Βλέπουμε ότι η Χρυσή Αυγή τελείωσε και τελείωσε ο Βελόπουλος. Εσύ πώς βλέπεις το Βελόπουλο με την κομπίνα που έπαιξε στον Νικολάο? Ο Βελόπουλος έπαιξε με μεγάλη κομπίνα, χρησιμοποιώντας το όνομα του πολύ καλού μας φίλου, στρατηγού Φραγκούλη Φράγκου. Ο Βελόπουλος μέσα στο ψηφοδέλτιά του για ευρωβουλευτές είχε έναν τύπο με το όνομα Εμμανουήλ Φράγκος. Κτηνίατρος. Αλλά μετά έβαλε στο ψηφοδέλτιο πάνω. Έβαλε σε παρένθεση Φραγκούλης, δηλαδή το χαϊδευτικό. Αλλά αυτό έγινε εσκεμμένο. Εσκεμμένα έγινε αυτό για να μπερδευτεί ο κόσμος και να νομίζουν ότι
ψηφοφόρος, ότι ευρωβουλευτής υποψήφιος του Βελόπουλου είναι ο ίδιος ο στρατηγός, ο Φραγκούλης ο Φράγκος. Αυτό εκνεύρισε πάρα πολύ τον στρατηγό. Πάρα πολύ. Μας τα είπε, ο Φραγκούλης Φράγκος, του μίλησε και μου τα είπε και στον αέρα ο ίδιος. Ναι, άμπραβο, βρώμικα παιχνίδια είναι αυτά. Ναι. Έτσι ο Βελόπουλος κατάφερε και πήρε ψήφους από τη Χρυσή Αυγή και πάμε λίγο στα αποτελέσματα. Δεν το περίμενα και το γνωρίζουν πολύ οι ακροτές αυτό, αυτή η μεγάλη διαφορά. Αλλά πάλι δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, ευρωεκλογές. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Τσίπρας θα κερδίσει τις βουλευτικές, όχι. Ο Κυριάκος θα τις κερδίσει με τέτοια διαφορά που είδαμε. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Περίμενα τη Χρυσή Αυγή να χτυπήσει 12 το κοντέρ. Όχι μόνο δεν χτύπησε 12, έχασε 4 μονάδες στο Βελόπουλο και άλλες 4 μονάδες που περίμεναν να πάει στη Χρυσή Αυγή από τη Νέα Δημοκρατία, μείναν στη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας έχασε λίγα στη Φόφη και να αυτή η διαφορά. Θα δούμε τι θα γίνει με τις βουλευτικές, αλλά μπορώ να πω ότι το κίνημα αλλαγής της Φόφης αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο εμφύλιο, ιδίως μεταξύ Φόφη και Μετισέλου. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο είναι του ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο στρατόπεδο είναι του Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Βενιζέλος είναι με τον Μητσοτάκη, η Φόφη είναι με τον Τσίπρα. Έτσι θα παιχθούν πάρα πολλά βρώμικα πολιτικά παιχνίδια από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ο Θεός θα φυλάξει, αλλά όσον αφορά το μεγαλοδύναμο, εάν κερδίσει ο Μητσοτάκης και κάνει κυβέρνηση, ο Θεός να φυλάξει την Ελλάδα. Oh. Μόνο αυτό έχω να πω. Δεν μου λες τώρα, ο Θοδωράκης πάει και αυτός το ποτάμι. Πάνε όλοι αυτοί, σβήσαν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί σβήσαν. Ο Καμένος σβήσε, ούτε θα κατέβει στις εκλογές. Όλοι χάσαν. Έπαιξε το χαρτί του και έχασε. Εάν ο Καμένος έρχεται την κυβέρνηση, Γιώργο, ένα χρόνο πρωτού, όπως του λέγαμε, θυμάσαι που τα λέγαμε αυτά, σήμερα θα ήταν μεγάλο κόμμα στην Ελλάδα. Εάν έρχεται την κυβέρνηση. Yes. Εγώ επιμένω, Άγγελε, ότι πριν τις πρέσπες, εάν προσπαθούσε να τη ρίξει, θα γινόταν αυτό που έγινε και πρόσφατα. Λοιπόν, θα νίκιαζε leasing βουλευτές ο Τσίπρας και θα κρατιόταν παράνομο όπως κρατιέται τώρα. Εγώ επιμένω, δεν θα έπεφτε η κυβέρνηση. Απλώς θα υπήρχε το προσήφινο των Πρεσπών, απλώς δεν θα υπήρχε το Υπουργείο Καμένου για εκείνους τους 6 μήνες. Όπως δεν έπεσε η κυβέρνηση όταν αποσύρθηκε ο Καμένος, δεν θα έπεφτε και πριν τις πρέσπες. Αυτή είναι η θέση μου. Μάλιστα. Απλώς κρίμας. Έγινε το δημοψήφισμα στα Σκόπια, άκυρο δημοψήφισμα. Ο Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα. Γιατί δεν είπε ούτε μια τσιμουδιά ο Μητσοτάκης για την ακυρότητα του δημοψηφίσματος στα Σκόπια. Περιμέναμε εμείς ο Σκοπιανός ψηφοφόρος να απορρίψει αυτή την πρόταση. Μα η θεία του... Το απέρριψε. Αλλά να... Η αδερφή του είναι, η θεία του είναι, η μάνα του είναι η Μπακογιάννης, η Ντόρια Μπακογιάννης. Τι είπε αυτή τότε? Συγγνώμη, το Βόρεια Μακεδονία ήταν από την Ντόρια Μπακογιάννη, από το 2008. Αυτή το είχε δώσει το όνομα. Ναι. Και ο Μητσοτάκης δεν θα προτείνει η Βόρεια Μακεδονία. Το Βόρεια Μακεδονία η Μπακογιάννη το πρότεινε πριν 12 χρόνια. Σοβαρολογούμε τώρα. Φορολογούμε. Το έργα όμνες, γιατί είναι έργα όμνες, είναι λατινική έκφραση, ένα όνομα για όλες τις χρήσεις. Έργα όμνες. Ποιο είναι αυτό το όνομα? Με γεωγραφικό προσδιορισμό. Βόρεια Μακεδονία. Αυτό ήταν το έργα όμνες της Ντόρας επί Πρωθυπουργίας Καρμπαλή. Βόρεια Μακεδονία πρότειναν ίδια. Απλώς οι Σκοπιανοί το απέρριπταν τότε. Ο Κρούευσκι ήταν αυτός που έλεγε όχι και τον Μακεδονία θέλουμε. Έφυγε ο Κρούευσκι. Έφυγε η ακροδεξιά κυβέρνηση από τα Σκόπια, μπήκε ο μετριοπαθής, ας πούμε, ο Ζάεφ, δέχθηκε Βόρεια Μακεδονία ο Ζάεφ, δέχεται Βόρεια Μακεδονία η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση όταν δόθηκε Βόρεια Μακεδονία από το 8. Σοβαρά να μιλάμε τώρα.
Οι Σκοπιανοί ήταν αυτοί που δεν το δεχόντουσαν. Έλα τώρα, να μην λέμε τώρα δηλαδή βλακείς μεταξύ μας. Ναι. Την αλήθεια λέμε. Λοιπόν, έχουμε 20 λεπτά να κλείσουμε την εκπομπή. Πάμε στα τηλέφωνα. 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας. 1-727-725-5555. Για τους φίλους και φίλες, θα ήθελα να λάβετε μέρος στην σημερινή μας εκπομπή. Ναι. Πάρετε το τηλέφωνο. Από την οικογένεια Μητσοτάκη, σέβομαι πάρα πολύ τον Κώστα Μπακογιάννη, γιο του έμνηστου του Παύλου Μπακογιάννη. Συγχαρητήρια πάλι Κώστα. Τα λέμε πριβέ. Συγχαρητήρια πάλι Κώστα για την νίκη σου. Ο νέος δήμαρχος Αθηναίων, Άγγελε, ένας λεβέντης. Ο Κώστας Μπακογιάννης. Λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Γιωργάκη. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια σου, τώρα, Γιώργο. Τώρα τ' άκουσα όλα. Τι άκουσες τώρα, Γιώργο. Θα σε ρωτούσα, Γιώργο, εσένα αρχικός, πώς αισθάνθηκες για τις εκλογές κάτω, αλλά τώρα που του δει όλα αυτά, μας απάντησες πώς αισθάνεσαι. Και θα ήθελα λιγάκι, Γιώργη, να μας πεις γιατί είπες την τελευταία φράση «Αν βγει ο Μητσοτάκης να μας φυλάξει ο Θεός». Λοιπόν, η απάντηση την έχουμε πει αρκετές φορές στην εκπομπή, Γιώργο, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια αριστερή κυβέρνηση η οποία έχει βελτιώσει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία. Εντάξει, έχουμε δηλαδή, ας πούμε, θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Αλλά πιο σημαντικό απ' όλα, πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχει μια πολύ καλή συνεργασία με τους Αμερικανούς. Το πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι αυτό το ίδιο πρόβλημα που είχε ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και όλοι αυτοί. Είναι φιλογερμανοί, Γιώργο. Και ένας Θεός να φυλάξει την Ελλάδα, εάν ο Μητσοτάκης στραφεί προς τη Γερμανία, προς τη Μέρκελ, οι πιο βρωμιάριδες άνθρωποι στον κόσμο είναι οι Γερμανοί, οι πιο βρωμιάριδες, οι πιο διαφθαρμένοι, εάν στραφεί προς τα εκεί, καλυφθούν όλα τα σκάνδαλα και εξαγριωθεί ο Αμερικανός και από πάνω. Okay. Έχει ο Θεός να μας φυλάξει. Είπες εάν, α, β, δεν πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στον Μητσοτάκη. Να σε πω κάτι. Κοίτα, πονάω για τον τόπο. Ένα μεγάλο ρίσκο είναι, αλλά ο ελληνικός λαός αποφασίζει και το σέβομαι αυτό. Έτσι, εάν γίνει κάτι τέτοιο, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνω εγώ, Γιώργο, είναι μια προσευχή. Ωραία, το σπάζουμε αυτό. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει, Γιώργο. Γιατί ο Άγγελος μας έχει, εμένα τουλάχιστον, με έχει αρρωστήσει. Έχω αρρωστήσει να ακούω συνέχεια να δώσουμε μια ευκαιρία των καινούριων. Αλλά ουδέποτε άκουσα τον Άγγελο να πει να δώσουμε και μια ευκαιρία και το Μητσοτάκη. Άγγελε. Άγγελε, έχεις να πεις κάτι σε αυτό. Να σου πω κάτι, δεν είμαι της ιδέας, δεν θα ήθελα εγώ να πω να δώσουμε την ευκαιρία σε άτομα τα οποία είχαν συναλλαγές με τον George Bush, ο πατέρας του δηλαδή, και ότι ο George Bush τότε που είπε αναγνωρίζοντας Σκόπια Μακεδονία την ίδια εποχή, ας πούμε, ήταν και με τα γιο τους, του εφοπλιστή. Άραγε η απάντησή σου, Άγγελε, ήταν ότι δεν κάνω, να σου, λέω ότι, παιδιά, είμαι με τη Νέα Δημοκρατία, μετά ήταν ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος. Μη μας λες τι είσαι, ρε Άγγελε. Δεν το κάνω, δηλαδή, με λίγα λόγια, έχω μιλήσει με τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα και προσπαθώ να βάλω προσπαθώ να βάλω στον αέρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί όταν τρέχει με τις εκλογές τα πάντα θα βγει κάποια στιγμή και εγώ δύο πράγματα θα τον ρωτήσω. Οι σχέσεις του με την Αμερική θα είναι σαν και αυτός που είναι ο Τσίπρας και θα αποσύρει το όνομα Βόρεια Μακεδονία, ναι ή όχι? Αυτό θέλω να ξέρω. Θα απαντήσω εκεί. Αυτό με ενδιαφέρει. Άμα τα κάνει και τα δύο, άμα μου πει ναι, τότε θα πάμε με το Μητσοτάκη. Άμα μου πει όχι, θα του πάντε πνίξω. Όχι μονόλογο, σε παρακαλώ, Άγγελε. Έλα, ακούω. Λες, εάν ο Γιώργης με απάντησε την ερώτησή μου και δεν έγινε exciting, με έδωσε καλή απάντηση. Εσύ ξέρεις τι μου είπες τώρα. Εσύ μου είπες, για να δώσεις κάποιον την ευκαιρία αυτή, να πρέπει να το εγκρίνεις εσύ ατομικά. Όχι, δεν το εγκρίνω. Εγώ το ρωτάω. Εγώ δεν θα εγκρίνω έναν ο οποίος θα μου πει, ξέρεις κάτι, το όνομα Μακεδονία. Ένα λεπτό, Γιωργάκη.
το όνομα Σκόπια θα παραμείνει η Βόρεια Μακεδονία και οι σχέσεις μας με την Αμερική θα πάει κατά διαβόλου. Εγώ δεν το κρίνω αυτό. Να σου πω εσένα και τον Γιώργη τελευταία φορά. Γιατί κάποιος ο οποίος είναι αδειό, ας πούμε, το εναντίο. Ναι, ναι, ναι. Δύο λεφτά. Να σε πω εσένα και τον το Γιώργη για τελευταία φορά. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν εναντίον της πρέτσες. Ο Μητσοτάκης ήταν πώς έγινε το deal είναι ενοχλείται. Όχι που έγινε το deal. Αυτό που λέτε εσείς ο Κολόμπο και ο Κότζακ, κάτι νέο μας λέτε ότι φταίνε οι πολιτικοί. Το ξέρουμε αυτό. Με καταλαβαίνετε και οι δύο. Εγώ σε κατάλαβα, Γιώργο. Σε okay. Καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Γιατί συνέχεια λέτε ρε παιδιά, φταίνε. Ένα πράγμα θέλω να καταλάβεις εσύ, Γιώργο. Ένα πράγμα θέλω να καταλάβεις εσύ. Δοκιμάζω. Αυτά όλα ήταν, Γιώργο, όλα αυτά που λες για τον Μητσοτάκη, που ο τρόπος που έγινε τον deal, αυτές ήταν οι δικαιολογίες, Μητσοτάκη. Το λες εσύ. Θα συμφωνεί, αλλά θα κάνει ότι διαφωνεί. Έλα τώρα, Γιώργο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο. Το φίλο μας ο Μακεδόνα. Να απαντήσω, Γιώργη. Ναι, απάντησε. Αυτό στο χωριό του κάτω στην Κρήτη, όχι εδώ. Να απαντήσω, Γιώργη. Ναι. Η συμφωνία έγινε, Γιώργη, το 92. Από το 92 ως τώρα, 27 χρόνια αργότερα, κανένας ξεφτύλας δεν πήγε να υπογράψει. Παρά το κολόπεδό σας. Που τον αγαπάνε και οι δύο, καταλαβαίνετε. Όχι. Όχι πάλι. Δεν αγαπάμε κανένα Τσίπρα εμείς. Δεν αγαπάμε κανένα Τσίπρα εμείς. Εμείς θέλουμε η ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε να είναι φιλοαμερικανική. Γιατί εμείς είμαστε και με την Αμερική και με το δολάριο. Ακόμα και δολάριο θέλουμε στην Ελλάδα εμείς. Τόσο φιλοαμερικανοί είμαστε. Έτσι λέει. Είναι. Γιατί θέλουμε το καλό της Ελλάδος. Ναι, ναι. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ένα ψαράκι. Εγώ μόνο θα του, θέλα, Γιώργο. Σε μια μεγάλη λίμνη. Εγώ θα και θέλα... θέλουμε την Ελλάδα μαζί με την Αμερική, αντί μαζί με την Ευρώπη ή αντί μαζί με τη Ρωσία. Τα ναι. Ακούσαμε χίλιες φορές, Γιώργη. Επιλογές. Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εγώ τον Γιώργο, τον φίλο μας. Ναι. Και να μου απαντήσει. Ξέχασε τα αυτά που λέγαμε και πες ότι είναι καλός ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και σε ρωτάω. Όταν πήγανε στην Βουλή των Ελλήνων να κάνουν το δημοψήφισμά τους και πέρα την ψηφοφορία, εάν ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, έφευγε από τη Βουλή μαζί με τη Χρυσή Αυγή, αυτομάτως η Ελληνική Βουλή θα πήγαινε για διάλυση. Δεν μπορούσαν να υπεράσουν το ψήφισμα αυτό. Ναι, λοιπόν. Γιατί δεν το έκανανε. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Εάν το έκανε αυτό, τι θα κέρδιζε ο Μητσοτάκης? Θα ήταν ήρωας. 40%. Ήρωας. 40% στις εκλογές, Γιώργο. Και εγώ μαζί του. Αυτοδυναμία. Σοβαρολογείτε. Yes. Αυτοδυναμία, Γιώργο! Το όχι, σεβασμό του ελληνικού λαού θα κέρδισε. Άκουγε, Γιώργη, για τον Άγγελο... Ο μόνος που παρετήθηκε και έχασε ήταν ο αυτός όμως πατριώτης. Ό,τι έπατε ο Καμένος, θα πάτε και ο Μητσοτάκης. Γιατί? Λάθος έχεις. Ο Καμένος και ο Μιχαλολιάκος πρότειναν να παρετηθούν 110 βουλευτές και να διαλυθεί η Βουλή. Τώρα θα υπήρχε κόλπο όμως από εκεί. Άγγελε, υπάρχει περίπτωση να κάνανε κόλπο μετά. Να κρατούσαν τη Βουλή και να λέγανε παραιτηθήκατε εσείς. Πολύ ωραία. Ποιες εκλογές κέρδισε εσύ βουλευτή Α, ο δεύτερος που πήγε μετά από σένα γίνεται βουλευτής. Ερώτηση για τον Κότζακ. Κότζακ, άκουγε με. Λοιπόν, για τον Άγγελο έχω καταλάβει σίγουρα τις τελευταίες μερικές μέρες γιατί μας το παίζει έτσι. Μας το παίζει θέμα Εμίλιο Λάτσο. Το κατάλαβα αυτό και με πήρε χρόνια να το καταλάβω, Γιώργη, γιατί είναι ο Άγγελος έτσι. Γιατί ο Άγγελος, άμα γυρίσει την πλάτη του σήμερα στο ΕΛΤ και στην Κόντρα TV, δεν θα έχει τίποτε να μας παρουσιάσει ο Άγγελος. Και πρέπει να το παίξει έτσι. Κάτσε, μην το πας εκεί. Δεν το κατάλαβα αυτό, Γιώργη. Άκουσε κάτι. Εδώ ήταν το Πασόκ επάνω και ήμουν ο ίδιος. Και πάντα έλεγε τον Παπαντρέου. Και ήταν η κυβέρνηση. Κοίταξε, εκεί η τηλεόραση, πρόσεξε. Δεν με φοβίζει κανένα στην Ελλάδα, ούτε έχω μιλήσει με κανένα, μου πει ξέρεις κάτι, θα σου κόψω. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εσύ έχω, το λες. Εσύ το λέω. Το λες, όχι εγώ. Έχω συνεργασία εγώ αυτή τη στιγμή με το και με το Έψιλο και με το Όπε. Εντάξει. Σοβαρό. Λοιπόν, αλλά εγώ επιλόγω το συνεργασία για 40 χρόνια με την ΕΡΤ. Είναι κρατική τηλεόραση.
Αυτό δεν είναι του Τσίπρα, του Παπαδρέου, του Αγεράτου. Είναι η κρατική τηλεόραση. Ναι, να πω κάτι. Και με το Χόντρα έχω, ας πούμε, συνεργασία με τον Κεφαλονίδη. Από εκεί και πέρα, δεν λέει ο καθένας, δεν λέει αυτό. Δεν σου επιτέθηκα, Άγγελε. Ναι. Δεν σου επιτέθηκα. Μάλλον σε ζητώ συγγνώμη που σε βάζω σε δύσκολη θέση πολλές φορές και άλλη φορά σε κάνω πράγμα, δεν θα σε βάλω σε δύσκολη θέση. Δεν με βάζεις σε δύσκολη θέση. Ξέρεις πολύ καλά, εγώ είμαι με το καπιταλιστικό σύστημα. Σε ζητάω συγγνώμη. Έγινε, άντε, για καλά. Για τον Γιώργη, θα τον δώσω ακόμα λίγο περιθώριο, ώσπου να μάθω θετικά για αυτό να τι ρόλο παίζει. Αλλά για σένα, Άγγελε, γέλα. Θα βγάλω κόκκινη κάρτα, Γιώργο. Εντάξει. Έλα ρε Γιώργο, τώρα τι ρόλο παίζουμε. Έλα, γεια σου, Μεγάλη Μακεδόνα. Εμείς δίνουμε μάχη, για μια ελληνικότατη Μακεδονία. Από εκεί και πέρα, όποιος πάει υπέρ της μης ελληνικότητας Μακεδονίας, είμαστε εναντίον. Αυτό το πίστευα προχθές. Την πρώτη μέρα βγάλαμε το προσήμωνο της λίμνης στον αέρα, εμείς το βγάλαμε. Έλα τώρα, Γιώργη. Εγώ όταν βγήκε η συμφωνία στις Πέσπες, εσύ και ο Άγγελος μιλούσατε για τον Κίσιντζερ. Ποιο Θανάση, ρε. Το δείξαμε στον αέρα, εσύ τι λες. Ποιο Θανάση, ρε. Το δείξαμε σήμερα, στον αέρα, εσύ τι λες. Αντί να μιλάτε για τις εκλογές. Πήρμε λίγο, τώρα με κάνει να πάμε να βρούμε τα βίντεο. Δεν θέλω εγώ βίντεο. Σήμερα, αντί να μιλήσουμε για τις εκλογές και τι έγινε στην Ελλάδα, μιλάτε για το Φιλιππίδη πάλι και μιλάτε για ποιο θα... Όχι, δεν μιλήσαμε για το Φιλιππίδη. Δεν μιλήσαμε για το... Κοίταξε, μην τα μπερδεύετε τα πράγματα. Μίλησα εγώ για την US Congressman Woman Μαλώνη, η οποία είπε κάτι το οποίο ήταν μπόμπα. Αυτό είπε μια φορά λοιπόν. Το είπα, όχι, το είπα μια φορά, το είπα, δεν το είπα 10 φορές. Μετά συνεχίσαμε άλλα θέματα. Μιλήσαμε ακριβώς και εγώ είπα το εξής, μπράβο στη γυναίκα. Και εγώ την υποστηρίζω και λέω μπράβο που είπε την αλήθεια. Αν είναι αλήθεια. Τώρα μιλάμε για τις εκλογές, όπως μας μιλάς 15. Η Ελλάδα μπλου, το είπατε καθόλου. Για ποιον, ναι. Έγινε η Ελλάδα μπλου. Το είπα αυτό, το έχω πει 100 φορές. Όλη η Ελλάδα, εκτός από την Κρήτη, στην αρχή της εκπομπής είπα στο Γιώργο. Γιώργο, δεν το είπα αυτό. Όλη η Ελλάδα έγινε μπλε, εκτός από την Κρήτη. Το είπα αυτό. Anyway. Δεν είμαστε με τον Τσίπρα. Ούτε με κανένα. Αλλά ούτε με τον Μητσοτάκη. Έγινε, για χαρά. Μια φορά θα ήθελα από όσους φίλους και φίλες. Ότι αν θα βγει ο Μητσοτάκης, θα κάνει και αυτός θάλασσα όπως θα κάνει ο Τσίπρας. Πολύ απλό, αγαπητοί φίλοι. Πολύ απλό. Ας περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει. Λέγεται παρακαλώ, η επόμενη γραμμή. Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Γεια σου Ούστοκ. Γεια σου Κωνσταντίνε. Για τι κάνουμε, καλά. Καλά. Δώσε το Θεό. Ο κύριος Γιώργος μια ψήφο έχει. Κάνει λες και έχει χίλιες στην τσέπη. Δεν μου λέτε... Τι έχω, 170... 170 συν 50, 220 είπανε ναι. Για αυτούς συζητάμε. Γιατί πάνε. Οι υπόλοιποι 80 γιατί δεν βγήκαν έξω από τη Βουλή να φύγουνε. Άμπραβο, μπράβο σαν είναι. Φέρε και ό,τι είναι. Δικηγόροι, κονομολόγοι, έτσι μιλάνε. Έτσι μιλάνε οι άνθρωποι των πανεπιστημίων και οι μορφωμένοι. Φέρε ό,τι να είναι. Κράτα λίγο. Άγγελε, βλέπεις την οθόνη μου. Κράτη λίγο Κωνσταντίνε. Γιώργο. Ιουνίου 14 του 18 εκπομπή. Το προσήμωνο των Πρεσπών. Το βλέπεις. Τρεις μέρες πριν την υπογραφή του. Ιουνίου 17 υπεγραφή. Ιουνίου 14 είναι εκπομπή. Να το κάνω zoom in, Άγγελε. Είχαμε πει Γιώργο, εντάξει, ο καθένας... Τρεις μέρες πριν την υπογραφή ΝΑΤΟ, June 14, 2018, παρουσιάζουμε το προσύμβολο των Πρεσπών, ΝΑΤΟ. Εδώ δείχνουμε χάρτη για το Δούναβι. Τα είπαμε όλα. Αξιώς το Δούναβι. Τα εξηγήσαμε όλα, ΝΑΤΟ. Μην μιλες σε μένα, Γιώργο. Εντάξει. Για πες Κωνσταντίνε. Λοιπόν, έχουμε προδότες. Έχουμε κλέφτες, έχουμε ψεύτες και πάλι εκεί. Είναι ανίκανοι. Τι να πεις, λοιπόν. Είναι πιονάτοι, δεν είναι καθόλου μορφωμένοι. Δεν είναι καθόλου ξύπνοι του Σαλονιού ή του Λιμανιού.
Και αυτοί θέλουν να ξαναδιοικήσουν και συζητάτε αν θα ψηφίσουμε αυτούς ή τους άλλους. Εγώ έχω δει τα τελευταία ότι όλα τα κόμματα κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι μπορούν να κάνουν με κάθε κομπίνα, με κάθε ψευτιά για να γίνουν ευρωβουλευτές. Τι από εκεί και πέρα, τι περιμένεις. Μπορούν, κάνουν άγγελες για δουλειά. Ψάχνουν για δουλειά άνθρωποι, έτσι. Κωνσταντίνε, από κάτι, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, το θέμα του προσύμφωνου των Πρεσπών δεν έχει τελειώσει. Είναι άκυρη η συμφωνία και σε λίγο τραβάει για Ενωμένα Έθνη. Μόλις γίνει θα σας ενημερώσω. Γιώργο, και εγώ δεν μιλάω σαν τον Κρυσπύρου, Μπαρούφες. Και είναι... Δεν είμαι εγώ ο Κρυσπύρου, να λέω Μπαρούφες. Ο Κρυσπύρου τι είπε, ότι, ότι λέει, έγραψε γράμμα λέει και το εγκρίνανε λέει τα Ενωμένα Έθνη και θα γίνει ήρωας τώρα. Που λέει για αντισυνταγματικά πράγματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι συνταγματολόγος. Μιλάς για αντισυνταγματικά πράγματα και είναι επικεφαλής αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνω τι σας λέω. Ναι. Δηλαδή, Κωνσταντίνε, όλοι αυτοί πρέπει να φύγουν. Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Πρέπει να κλείσει το κουμπί. Το ελληνικό σύνταγμα είναι γεμάτο παρανομίες. Αυτοί οι τύποι δεν παρανομούν, δεν παραβιάζουν το σύνταγμα. Απλώς το σύνταγμα παραβιάζει τους νόμους. Το ελληνικό σύνταγμα είναι παράνομο, παραβιάζει. Αυτοί πάνε βάση συντάγματος και οι παρανομίες τους είναι νόμιμες. Γιατί το σύνταγμα αυτό τους επιτρέπει. Γιώργο, το σύνταγμα λέει όταν πει ο λαός όχι, είναι όχι. Με ποιο δικαίωμα κάνει. Δηλαδή όλοι μιλάνε για αυτό το πάνω από εδώ γύρω γύρω και, και κυνηγάει ο σκύλος στην ουρά του. Ποιο είναι το συνταγματικό, δεν φταίει το σύνταγμα Γιώργο. Δεν είναι το σύνταγμα αυτό, το άρθρο 86, το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών είναι ραμμένο στα μέτρα τους. Για να μπορούν, σαν υπουργοί να υπογράφουν να, χωρίς καμία ποινική ευθύνη. Λοιπόν, εγώ ίσως και θα πρέπει να σας αφήνω. Θα σας αφήσω. Για χαρά, πάμε και μια τελευταία γραμμή, εν συντομία μόνο λέγεται. Έλα, γεια σας. Θέλω να δώσω μια πληροφορία. Έχουμε μισή. Έλα, λέγε. Λοιπόν, Γιώργη Μακεδόνα, να γνωρίσω ένα πράγμα. Για του ήδη και Αγγελάτος είναι κρυφά κουμούνια. Βαρύ αυτό, άγγελε. Κρυφά κουμούνια. Κρυφοκουμούνια, Γιώργη, από την Μακεδονία. Φοβάμαι να το βγάλω κόκκινη κάρτα, γιατί η κάρτα είναι κόκκινη. Λοιπόν, Γιώργο Γιατρίδη, σ' αγαπώ. Άκου να δεις. Μόλις τελειώσουν εκλογές, ο Μητσοτάκης θα είναι αγκαλιά με τον κύριο Τραμπ. Να το γνωρίζετε. Είσαι έτοιμος. Λέγε. Έλα, Γιώργο, ένα λεπτό. Όπα. Κοίταξε τι βρέθηκε στο στούντιο. Τι είναι? Κοίταξε την τηλεόρασή σου. Είναι απ' έξω, θα το δω μετά. Είναι απ' έξω και σ' ακούω. Α, πρέπει να δεις την τηλεόραση. Είναι ο Κωνσταντίνος, ο βασιλεύς της Ελλάδος. Έχεις κανένα πρόβλημα? Οι εκλογές που γίνανε οι βουλευτικές είναι στην απλή αναλογική. Οι επόμενες εκλογές που θα γίνουν θα είναι απλή αναλογική. Αυτό ξέρεις τι εννοεί? Αυτές όμως όχι, οι επόμενες. Αυτές εδώ είναι με το παλιό νόμο. Λοιπόν, η απλή αναλογική φέρνει και βασιλιά πίσω, να το γνωρίζετε. Λοιπόν ναι. Περιμένουμε, ο Μητσοτάκης θα είναι εδώ πέρα την άλλη μέρα των εκλογών, θα είναι με τον Μπους στην Ουάσιγκτον, με τον πρόεδρο Τραμπ και να τελειώνει η ιστορία, να πούμε. Ο Μητσοτάκης... Με τη Μέρκελ να μην είναι. Και τι είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας πριν μια εβδομάδα? Η επόμενη ελληνική κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία των Πρεσπών. Παίζει το παιχνίδι του μέχρι να περάσει το ποτάμι. Μόλις περάσει το ποτάμι, ο Μητσοτάκης θα αλλάξει πορεία δυτικά. Να το γνωρίζετε. Ήδη την έχει αράξει. Λοιπόν, να μείνετε ήσυχοι για αυτό το πράγμα και κοίταξε να δεις, από την Αλεξανδρούπολη επεράσαν σήμερα 4.000 Αμερικανοί στρατιώτες, 200 αυτοκίνητα και κάπου 20 μεταγωγικά που μεταφέρουν πυράβλους να πάνε πού? Στη Ρουμανία για εκπαίδευση στη Μαύρη Θάλασσα. Ωραία λοιπόν. Το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Καλά νέα και αυτά. Καλά νέα και αυτά. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Μπράβο. Αυτό είναι με υπογραφή του Μητσοτάκη. Πρέπει να κλείσει την εκπομπή. Καλό βράδυ. Έγινε, γεια σας. Αύριο και πάλι αύριο. Κουμούνια μου. Γεια σας. Αύριο. Κουμούνια. Δεν με ενοχλάει. Δεν τσιμπάει αυτό. Λοιπόν. Γιώργο, να έχεις καλό βράδυ. Θα τα πούμε και πάλι σύντομα. Έγινε. Τον επόμενο μήνα, Άγγελε, θα έχουμε πολλές εξελίξεις και θα τα λέμε. Έχουμε πολλά θέματα.
Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή κλείνει η εκπομπή μας. Για εσάς που με βλέπετε στο YouTube, κάνετε subscribe στο YouTube. Η εκπομπή θα είναι σε μια ώρα πάνω. Στο Facebook like it, κάνετε share την εκπομπή. Ενδιαφέρον το θέμα σήμερα. Την αγάπη μας από την Ιλιόρουση και στη Φλόριδα. Καλό καλοκαιράκι σε όλο τον πλανήτη, εκτός από την Αυστραλία. Καλό χειμώνα και να περνάτε καλά. Γεια σας από μένα, ναι.